με γούστα και έκσταση. Με γούστα μη. Με γούστα και έκσταση. Όταν βλέπεις τέτοια παοκάρα, mm-hmm. όταν βλέπεις τέτοιο φανταστικό ΠΑΟΚ, παραγωγικό, αποτελεσματικό, έβρεξε γκολ άλλη μια βραδιά στην Αθήνα. Σε δύσκολο μας το λέει. Δύσκολο φυσικά, γιατί μέχρι να αποδειχτεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο τα πάντα είναι δύσκολα. Καλά, εντάξει. Αν σου πω την παράδοση, Ζάχο. Ναι, το είναι, άκουσα. Αν σου πω την παράδοση. Είναι 21 νίκες. 20 νίκες. 20 νίκες και σε 40 μάτς σήμερα έκανε 10 νίκες. Την 40η επίσκεψή του ο ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη. 40 λοιπόν παιχνίδια, 20 νίκες ο Απόλλωνος Σμύρνης, 11 μάτς τελείωσαν χ και 9 μόλις νίκες με τη σημερινή έχει ο ΠΑΟΚ. 10 με τη σημερινή. 40 είπαμε, ρε φίλε, δεν βγαίνει. 9 νίκες είχε πριν το μάτς, το άκουσα. 8 είχε. 8 είχε. Απλά είπε ο άλλος 40 παιχνίδια με το σημερινό, δεν έβαλε το σημερινό. Δεν είπε ακριβώς 20 νίκες, 11 ισοπαλίες και 8 νίκες για τον ΠΑΟΚ. Δεν είχε βάλει την νίκη που έγινε, γιατί δεν ήξερε το αποτέλεσμα που θα είναι σήμερα. Ή θα γινόταν 21, ή θα γινόταν 12 ή 9. Κατάλαβες. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, έγινε 9. Κανονικά οι νίκες με πάνω από 5 γκολ, με πάνω από 4 γκολ, πρέπει να πιάνονται τετράποντα. Τετράποντα δηλαδή. Να υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό στην UEFA, στη FIFA. Όσες ομάδες βάζουν παραπάνω από 4 γκολ, τότε είναι εδώ που θα. Να πιάνονται τετράποντα. Θα πηγαίνουν τα offside και τα penalty. Πώς για. Να υπάρχει κίνητρο. Όλα over θα βγαίνουν. Όλα over θα βγαίνουν, γι' αυτό δεν το κάνουν. Λοιπόν, μόλις μπήκαμε. Χαποέλ, τι είναι αυτό, Ισραήλ. Ισραηλινά μάτσα έβαλα, φίλε. Επίτηδες το κάνετε. Καλά, τρία μάτσα έχει. Χαποέλ, τώρα μπήκε τον γκολ. Μπιρ Σίβα. Μπιρ Σίβα. Με Μπιρ Σίβα λέει εδώ πέρα. Με Μπεϊτάρε Ιερουσαλήμ. 2-1. 1-1 το ημίχρονο. Chelsea Manchester United 0-1. Νίρεμβεργ Ντόρτμουντ 0-0. Ρώμα Μπολόνια 0-0. Αυτοί στο Sky οι πανέξυπνοι αγόρασαν τα δικαιώματα του αγγλικού κυπέλου. Έχουμε ώρα, εντάξει τώρα. Ναι, έχουμε, εντάξει. Αγόρασαν τα δικαιώματα του αγγλικού κυπέλου. Παίζει Chelsea Manchester. Μία από τις δύο, όποια περάσει, θα είναι και φιναλίστ. Γιατί μπορεί να λέμε αγγλικό ποδόσφαιρο και όντως και γάμα και δέλτα εθνική μπορεί να κερδίσουν οποιοδήποτε, αλλά εντάξει. Και δείχνουν, δεν το δείχνουν. Και διαδείξουν το survivor. Καίστε γέλη. Το survivor που πάει πατώνει, έτσι. Εντάξει, πάει και να μην πατώνει. Μία μέρα δείξει το μετά, ρε φίλε. Από το κακό στο κυριότερο θέλουν να καλέσουν, λέει, τον Ντάνο και την Σπυροπούλου. Δεν πάει ο Ντάνος. Σπυροπούλου. Και τι να δούμε, ρε φίλε. Τους Τουρκαλάδες, τους Μόγκολους που βγαίνουν και πανηγυρίζουν και κάνουν. Ούτως ή άλλως είναι τουρκικό συμφερόντων. Τουρκικό συμφερόντο. Παραγωγή. Είναι τουρκικό συμφερόντο. Κάνει ο Ασντούν, πώς λέγεται αυτό. Ο Ασντούν και έχει εκείνο το χαζοβιόλι από εμάς που φοράει ένα ροζ φακιόλι να πούμε. Τι είναι αυτά, έρεξε φτύλα. Δεν έχω δει καθόλου. Ναι, ένας λουλούκος να πούμε. Το πρώτο πολύ λίγο. Στο ναι, πώς το ένα σπύρο, δεν ξέρω πώς το λέει. Μα βγαίνει και μα ξεφτιλίζει. Με ένα ροζ φακιόλι βγαίνει. Πού πα ρε Καραμίτρο με το ροζ φακιόλι να κερδίζει τον Τούρκο. Λοιπόν, 0-1 λέμε το αποτέλεσμα Chelsea Manchester. Αυτό ωραίο είναι, Βασίλη, πάντα να παίζει. Ωραίο. Σκόραρε, ο Ερέρα, που δεν τον έχω και πολύ σε υπόλοιψη, αλλά τέλος πάντων. 0-1 στο 41ο λεπτό βρισκόμαστε. Θα σας δίνουμε την εξέλιξη του παιχνιδιού, όπως και των άλλων. Διότι κουμπαντζίδες. Θα μας παίξει τώρα με τη Manchester και τα αγγλικά, τις αγγλικές ιδέες. Την εξέλιξη. Άντε, επειδή δεν κέρδισε τον Πανιόνι, να μην μας την κάνει σε γυριστή. Τον Πανιονάκο δεν μπορείς να κερδίσεις. Ο μεγάλος Άρης κέρδισε τον Πανιόνιο και το τρένο του Ζαβίδη. Ήρεμος είμαι. Ήρεμος είμαι. Ριλάξ. Εγώ είμαι πολύ ήρεμος. Εγώ είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Αλλά τον Πανιονάκο δεν μπορείς να κερδίσεις. Δεν τον κερδίσαμε, φίλε. Τι είμαστε. Να σταθεροποιηθούμε, δεν έλεγες. 7-8 ή 1, δεν έβγουμε, έλεγες. 7-8 έλεγες. Ναι, εκ το 7 έλεγα εγώ. Όχι, 7-8 έλεγα. Εκ το 7 έλεγα. Οι εκπομπές αυτό και υπάρχουν. Υπάρχουν οι εκπομπές, άντε. Υπάρχουν οι εκπομπές. Λοιπόν. Εσύ έλεγες την πρώτη πεντάδα, εγώ έλεγα εκ το 7. Δεν έλεγα στην πρώτη πεντάδα, πέμπτος έλεγα. Υπάρχει και η επιτυχία. Ο πέμπτος που είναι, στην πρώτη δεκάδα είναι. Στην πρώτη πεντάδα είναι από την πρώτη μέχρι την πέμπτη θέση. Εγώ δεν είπα από την πρώτη μέχρι την πέμπτη, είπα πέμπτος. Ούτε τέταρτος ούτε έκτος. Η πέμπτη θέση δεν είμαι στην πρώτη πεντάδα. Είναι, αλλά η δεύτερη είναι. Όταν λες την πρώτη πεντάδα, είναι σαν να περιμένω μπορεί να βγει και δεύτερος και πρώτος. Περιμένω να βγει πρώτος. Πάντως και έβδομος να βγεις. Όχι, όχι. Θα βγεις Ευρώπη, μη στεναχωριέσαι. Όχι, όχι, δεν είναι. Γιατί πού το ξέρεις. Τι πού το ξέρεις. Κάτσε να δούμε. 21 του μηνός. 21 πότε είναι, την Πέμπτη. 18, 19, 20, 21. Την Πέμπτη. Την Πέμπτη εκδικάζεται. Δεν ξέρουμε πότε βγαίνει η απόφαση. Δεν ξέρω αν βγει την ίδια μέρα. Λόγω ανυπαρξίας των άλλων ομάδων. Ναι.
και έβδομο να βγει. Ναι. Εντάξει, τώρα αν αυτοκτονήσει και δεν βγει και έβδομο, εντάξει, δεν σου πω. Νομίζω πέμπτο θα βγει ο Άρης. Εκτό αν αυτά που είδαμε χθε στο Χαριλάου έχουν έτσι μια λογική, ούτω ώστε ο Παναθηναϊκός να περάσει, να ξετοιμωθεί. Είδατε χθε στο Χαριλάου. Είδαμε κάποια πράγματα λίγο πιο πέρα. Πέναντι ολοκάθαρο δεν δίνει πριν την αποβολή του Μπάσα στον Πανιόνιο. Ολοκάθαρο πέναντι τον ανατρέπει μέσα στην πέναλ, περιοχή. Δεν. Χέρι δεν υπάρχει στον γκολ που λέτε είναι χέρι. Τι είδατε δηλαδή. Χέρι δεν υπάρχει. Η αποβολή δεν είναι καθαρή. Εντάξει. Και ακανονικά αυτή εδώ το μαρκάρισμα είναι και απέλαση στην Αλβανία. Ωραία. Τον Μπάσα τον Αλβανό, τον, απελάς, τον απελάβει στην Αλβανία. Με αυτό το μαρκάρισμα. Αλλά για τον Γεωργιάδη είχατε να λέτε. Εμείς δεν είπαμε απέλαση. Θα σου πω ποιος είπε απέλαση. Που λύγησε το καλάμι του. Που λύγησε το καλάμι του. Δεν θα το πείτε σήμερα. Ωραία, ένα-ένα. Καλά θα το πούμε και δίκαια ήταν η κόκκινη. Ναι. Και να τον τιμωρήσουν γίνεται, ανάλογο. Τι πράγματα. Δεν είδα ποτέ. Μετά το δεν θυμάμαι, ούτε σε να θυμάμαι. Γιατί τότε πηγαίνα. Τι γίνανε χθες που είπες, κάτι πράγματα. Τι γίνανε. Θα σου πω τι γίνανε χθες. Δεν θυμάμαι να λες απέλαση τον Γεωργιάδη. Δεν το θυμάμαι. Γιατί ο Γεωργιάδης τι έκανε. Εντάξει, οκ. Ο Γεωργιάδης δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Όχι, δεν έκανε τίποτα. Απέλαση θα σου πω ποιος έλεγε. Τι σχέση έχει αυτό το μαρκάρισμα του Μπάσα με τον Γεωργιάδη. Πλάκα κάνεις τώρα. Αυτό είναι σκεμμένο καθαρά, έχει φύγει μπάλα. Ενώ του Γεωργιά δεν είναι σκεμμένο. Γεωργιά δεν το ήθελε. Εντάξει, okay. Δεν το ήθελε. Εντάξει, σταματάω γιατί καταλαβαίνω ότι τρολάρε, σταματάω εδώ πέρα. Κατά την άποψή σου. Ναι, τι είναι απόψη μου, πιο κολλό ότι τρολάρε, δεν λέω κάτι. Άμα το πιστεύει. Όχι, άμα το πιστεύει, εντάξει, και οι δύο κρινόμαστε. Λοιπόν, λέω ότι για πέλα που είπε πολύ ωραία, γιατί μου το θύμισε, είχε γίνει ένα μαρκάρισμα, όχι φυσικά τέτοιο βίαιο, ούτε σαν του Μπάσα, ούτε σαν του Γεωργιάδη. Που δεν τα συγκρίνω γιατί του Γεωργιάδη είναι με πρόθεση, ενώ του Μπάσα δεν είναι και τόσο με πρόθεση. Έτσι λέω εγώ. Έτσι λέω, συγγέλα. Εντάξει. Okay. Στο ένα ζήτησε συγγνώμη ο ένα. Εντάξει. Τώρα τι γελά. Τώρα πάλι τα ίδια θα έχουμε. Η άποψή μου είναι. Τι γελά. Εντάξει, φίλε και εγώ. Ακούγες. Γελάω με την άποψή σου. Εντάξει. Άρα για γέλια είναι η άποψή μου. Εγώ ποτέ δεν έκανα. Όταν λε τέτοιο πράγμα που πάει να του κόψει ο άλλο τώρα. Αυτό είναι ένα αλήτικο ποδοσφαιρικό χτύπημα. Που πάει να κόψει την μπάλα. Του Μπάσα ήταν αλήτικο. Θα μιλήσουμε τώρα για την αγωνιστική. Θα τη μιλήσουμε. Θα πάμε 40 χρόνια πίσω. Δεν χρειάζεται. 40 χρόνια δεν είναι πίσω. Είναι πολύ κοντά τα, αυτά τα γεγονότα. Πόσα κοντά είναι. Δεν είναι. Δεν ξέρω πότε. Το πριν 10 χρόνια είναι. Ούτε 10. Ναι, το αγωνιστήκε πριν 10 χρόνια. Όχι. Λες αλήτικο του ένα και το άλλο δεν το λες. Εγώ λέω είναι και τα δύο αλήτικα. Μα τι να πω. Σχολιάζω την αγωνιστική. Είναι και τα δύο αλήτικα. Θα γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω. Το ένα το λες αλήτικο και δεν σε θυμάμαι να έλεγε του Γεωργιάδη αλήτικο. Μα τώρα αυτό είναι δικαιολογία. Και θα κρίνουμε τα ίδια σταθμά. Αυτό. Εντάξει, ωραία. Και αφορμή η απέλαση, πολύ η ωραία. Αφορμή για να κάνουμε τη συζήτηση. Είπες ότι έγινε κάποια θα πραγματάκια. Θα σου πω ότι έγινε. Άφησε να εννοηθεί ότι ο Άρης έχασε τη διαιτησία. Φυσικά. Για πες μας. Αδικήθηκε, λέω. Δεν λέω έχασε τη διαιτησία, γιατί έχασε ακόμη και με 10, ήταν πολύ καλύτερος και έπρεπε να κερδίσει. Ναι, η διαιτησία ήταν και με 10. Εγώ λέω ότι δεν μας έδωσε ένα ολοκάθαρο πέναλτι, εφόσον ήταν ολοκάθαρο, όπως μας είπες εδώ πέρα. Το πέναλτι του Βιερίνια, έτσι μας είπες, γιατί για μένα ούτε το χθεσινό ήταν ούτε του Βιερίνια. Εσύ μας είπες ότι του Βιερίνια είναι. Ο Λόε διαφάει σε μένα, δεν το έδωσε πέναλτι και φυσικά. Δεν είπα για το πέναλτι εγώ του Άρη. Βιερίνια. Του Βιερίνια. Για το πέναλτι του Άρη δεν είπα εγώ λέω, για το χθεσινό. Άρα ήταν πέναλτι του Άρη. Ζητάτε πέναλτι σε ένα χέρι. Ναι, έτσι. Είναι πέναλτι ή όχι. Είναι πέναλτι. Ωραία, είναι πέναλτι. Ωραία. Εντάξει. Ωραία, είναι πέναλτι. Εγώ λέω ότι το γκολ του Πανιωνίου τη σταματάει με το χέρι, εσύ λες δεν τη σταματάει με το χέρι, οκ. Στη φάση δεν που το λες... λέω εγώ. Εγώ το άκουσα δύο καθηγητές διαιτησίας. Ωραία. Εγώ ποτέ. Και στο Open. Και στο Open τον Κάκο. Ωραία. Και στο άλλο το Βαρούχα. Εγώ στον Κάκο. Και οι δύο είπαν δεν υπάρχουν. Ό,τι βλέπω τα ματάκια μου δεν χρειάζεται κανένα Κάκο να μου πει και κανένα Βαρούχα. Α, γιατί άλλες φορές το υιοθετεί την άποψη. Εγώ ποτέ. Τον Μπουγάτσα. Το Μπουγάτσα. Μία φορά εδώ πέρα πέντε μήνες κάνουμε. Αν είπα ο Βαρούχα αυτό. Όχι παλαιότερα θυμάμαι. Εγώ στην τηλεοπτική μαρμίτα. Σα ίσα υπάρχει βιντεάκι που λέω τον Μπουγάτσα. Μη λες αυτό για το Βαρούχα, γιατί την άλλη εβδομάδα μπορεί να πει κατά. Στην τηλεοπτική μαρμίτα. Και μου λέει, θα πεις ότι έχουν κίτρινα γυαλιά, ζάχο. Μου λέει ο Μπουγάτσας. Εγώ ποτέ. Πέναλτι υπάρχει του Μπάσα πάνω στον Πανιόνιο, στο παίκτη του Πανιόνιο. Μπορεί να το δώσει. Μπορεί να το δώσει. Άμα δώσει αυτό θα δίνονται καμιά πέντε πέναλτι. Μπορεί να το δώσει. Αλλά λέω ότι φυσικά είναι και η κόκκινη και είναι αλήτικο λέω εγώ το χτύπημα του Μπάσα, όπως ήταν και του Γεωργιάδη, δολοφονικό, που δεν ζήτησε βέβαια ποτέ συγγνώμη ο Γεωργιάδης. Και να μην θυμίσουμε φυσικά ότι σε εκείνη τη φάση πήρε αράουτ το ΠΑΟΚ. Όχι κόκκινη ο Γεωργιάδης, αράουτ πήρε Βασίλη σε αυτή τη φάση. Εντάξει, για να μην συγκρίνουμε τις δύο φάσεις. Λέω ότι ένα πέναλτι, εφόσον δόθηκε το πέναλτι με τον ΠΑΟΚ, έπρεπε να μου δοθεί. Για μένα δεν είναι κανένα από τα δύο. Αλλά εφόσον δίνεις του ΠΑΟΚ, πρέπει να δώσει αυτό. Ποιο ΠΑΟΚ ρίζεις. Στο ΠΑΟΚ, λέω ίδια φάση, ρε φίλε. Στο Άρης ΠΑΟΚ. Στο Άρης ΠΑΟΚ, δεν είναι ίδια φάση με αυτήν. Τι ίδια φάση δηλαδή. Δεν είναι ίδια φάση. Χτυπάει στο χέρι ενώ είναι παράλληλα στο σώμα. Ναι, ναι. Και τι θες να κάνει, ο κάθε διαιτητής να θυμάται το Άρης ΠΑΟΚ που έχει συγκαλέσει. Λέω, όχι. Δίκιο είσαι αυτό. Λέω ότι
Κάποιος από τους δύο έκανε λάθος. Δεν μπορεί και οι δύο να είναι σωστοί. Ο ένας σε μία φάση δίνει το πέναλτι και ο άλλος δεν το δίνει. Ωραία. Δεν μπορεί να έχει δύο φάσεις. Εγώ λέω ότι και τα δύο είναι πέναλτι. Ωραία. Άρα δεν μου έδωσε ένα πέναλτι. Δεν σου δίνει ένα πέναλτι. Ωραία. Συγγνώμη όμως. Ωραία, ναι. Πρώτα έχει προηγηθεί το πέναλτι του Μπάσα ναι. που δεν δίνει. Ξεκινάμε να τα παίρνουμε ναι, ένα-ένα. Ναι, ναι. Άρα έπρεπε να δώσει ένα πέναλτι πρώτα στον Πανιόνιο πριν βάλει τον κόλο Άρης. Και έτσι που σημαίνει ότι ωραία. Αν βάλει το 0-1 ο Πανιόνιος θα ναι. είναι πολύ διαφορετικό το παιχνίδι. Ωραία, εντάξει. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Μπορεί να είναι και έτσι όπως θέλεις. Μπορεί να είναι έτσι όπως πάμε παρακάτω. Λέω ποια ότι είναι, βάζει ένα είναι. Γκολ. Άρα δεν δίνει ένα πέναλτι στον Πανιόνιο. Όχι, όχι. Εγώ λέω όχι. Όχι. Τι όχι, όχι. Περίμενα να πω ότι. Δύο καθηγητές διαιτησίας του είπαν. Πάλι, εγώ δεν με ενδιαφέρει. Άσε τι λες εσύ. Εσύ μπορεί να είσαι άσχετος από διαιτησία. Εντάξει. Το τι λέει. Δεν το λέω εσύ προ το μπορεί να πω καλά, καλά. Άλλο 0-2 η Μάντσεστερ. Αλλά Ζάχο είναι άλλο να είσαι καθηγητής διαιτησίας και άλλο να είσαι ένας απλός οπαδός. Και σου λέω ότι σε ίδιες φάσεις ένα λέει ο ένας και άσπρο λέει ο ένας και μαύρο άλλο. Εγώ ποιο να πιστέψω, για πες μας από τους δύο καθηγητές. Και σου είπα και την άλλη φορά, τον Γκάκο δεν θα μου το φαίνεις παράδειγμα, είναι σε μια εκπομπή επιμισθώσει. Πληρώνεται. Όταν υπάρχει... Πληρώνεται ο κύριος Κάκος. Θα απαντήσω. Όταν υπάρχει... θα σε απαντήσω. Ναι, να όταν απαντήσω. Υπάρχει διαφορετική διγνωμία δηλαδή ναι. ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ναι. φυσικά και δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Αλλά όταν ωραία. Υπάρχει κοινή απόβαση, κοινή γνώμη και από τους δύο καθηγητές διαιτησίας, δεν μπορεί να είναι χαζί. Ο Βαρούχας που τον έφερε τέτοιο είπε το πέναλτι του Βιερίνια δεν ήταν πέναλτι στο Χαριλάου. Αυτό είπε. Και του Άρη τι ήταν δαυσίρο. Έχει δίκιο ο καθηγητής διαιτησίας Τρέγια. Έτσι είπε ο καθηγητής. Δεν το ξέρω. Θες να στο βάλω. Θα στο βάλω. Υπάρχει το βιντεάκι. Θα στο βάλω απ' έξω το βιντεάκι. Ο Κάκος είπε τι είναι. Ναι, ο Κάκος πληρώνεται, είπαμε. Ο Βαρούχας στο κανάλι του Ιβάν. Ο Βαρούχας τι κάνει. Ο Βαρούχας είναι στο κανάλι που πήρε χορηγία. Δεν πληρώνεται. Αμισθή είναι. Αμισθή είναι. Α, έτσι λες εσύ. Αμισθή είναι. Γιατί πάει. Δεν το λέω, ο ίδιος το είπε. Ο Βαρούχας πάει αμισθή. Ο ίδιος το είπε. Γιατί πάει αμισθή. Εκτός αν ρώτησε τον Κάκο και είπε ότι είμαι αμισθή. Πού το ξέρεις που είναι αμισθή. Ο ίδιος το είπε, ρε φίλε. Πότε το είπε ο ίδιος. Ο ίδιος το είπε, ότι είμαι αμισθή. Δεν πληρώνω. Δεν θα το αφισβητήσω αυτό. Εντάξει, αλλά εσύ αν πιστεύεις. Το από το μυαλό μου. Εσύ αν πιστεύεις ότι ο Βαρούχας δεν πληρώνεται στην κρατική που σας έχει δώσει χορηγία και κάνατε μεταγραφές. Χορηγία δεν μας έδωσε. Χορηγία σας έδωσε, ρε φίλε. Ο Αλέξης Τσίπρας. Χορηγία δεν έδωσε. Η ΕΡΤ που είναι το Αλέξη Τσίπρας σας έδωσε χορηγία. Ο μόνος που έδωσε χορηγία είναι 21 στρέμματα μαζί με τα 28. Κάτσε τώρα, χορηγία από ποιο πήρατε φέτος και κάνατε μεταγραφές. Πήρε τα μάτς του Άρη, το προϊόν του τηλεοπτικό πήρε. Αγόρασε το τηλεοπτικό προϊόν. Πώς λέγεται αυτό. Αγόρασε το τηλεοπτικό προϊόν. Χωρέ χορηγός. Όχι χορηγός. Χορηγός όταν διαφημίζεσαι. Καλά, πλάκα κάνεις. Χορηγός είναι αυτή που θα διαβάσουμε σήμερα. Πλάκα κάνεις. Δεν σε ποιο κανάλι σε δείχνει, ρε φίλε. Η ΕΡΤ. Τότε. Το προϊόν δηλαδή, μου πήρε, ρε φίλε. Δηλαδή, τα παιχνίδια μου δείχνει. Ζάχο, δεν είναι κακό. Παιδιά, είναι δεν καλό. Αυτό, ρε, είναι καλό αυτό. Δεν τάζω. Είναι καλό, δεν είναι κακό. Το προϊόν μου πήρε. Δεν είναι δεν κακό. Δεν διαφημίζεται στο Χαριλάου. Δεν έβαλε στήριξη στο Χαριλάου στο γήπεδο πινακίδα. Πώς λέγεται αυτό που παίρνει το προϊόν σου και το διαφημίζει το κανάλι του. Τι πώς λέγεται, αγόρασε το τηλεοπτικό προϊόν του Άρη. Πώς λέει, αγοραστής, πώς λέγεται. Εσένα πώς λέγεται. Πώς λέγεται η Νόβα. Χορηγός σου λέγεται. Φυσικά. Αχορηγός του ΠΑΟΚ. Αφού μου δίνει λεφτά. Εντάξει. Χορηγός του ΠΑΟΚ. Δεν είναι χορηγός του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Όχι. Εντάξει. Φυσικά είναι χορηγός. Οκ. Χορηγός είναι η Νόβα. Αφού μου δίνει φράγκα. Οκ. Δεν μου δίνει φράγκα, ρε φίλε, κάτι τηλεοπτικά. Χορηγός είναι όταν διαφημίζεσαι κάπου. Δεν διαφημίζεται η Νόβα. Πήρε το προϊόν σου το τηλεοπτικό. Όπως και του Άρη το πήρε η ΕΡΤ. Αγόρασε το λες. Τηλεοπτικό προϊόν του Άρη. Θες να κάνουμε τώρα παιχνίδια με τις λέξεις. Όχι, δεν κάνω κανένα παιχνίδι. Γιατί τώρα ο κόσμος γελάει μας ακούει. Πάλι γελάει ο κόσμος. Τέλος πάντων. Γελάει ο κόσμος. Ναι, γελάει, ρε φίλε. Γελάει. Μέχρι τώρα άκουσα δηλαδή ότι ο Άρης χορηγός... πήρε λεφτά, ρε φίλε. Ο... είναι χορηγός ο Άρης η ΕΡΤ στον Άρη και δεν ήταν το ήταν αλήτικο του Μπάσα και του Γεωργιάδη ήταν για να του δώσουν το fair play. Αυτά είπες. Και γελάει μαζί μου ο κόσμος. Οκ. Εσύ λες ότι είναι αγοραστής η ΕΡΤ. Αγόρασε έτσι. Το τηλεοπτικό προϊόν. Εσύ είπε ότι ο Άρης έχασε χθες, ο Άρης δεν κέρδισε από τη διαιτησία. Έγινα κάποια πραγματάκια για να βγει ο Παναθηναϊκός. Ναι, έτσι λέω. Τώρα εντάξει, ας κρίνει ο κόσμος ποιο θα γελάσει. Ας κρίνει ο κόσμος. Okay. Βασικά να κρίνει. Mm. Εσύ πες μου ότι δεν τα είδε αυτά τα δύο. Δύο φάσεις είναι και οι δύο είναι κατά του Άρη. Εγώ μιλάω για μια φάση που έγινε χθες και εσύ μιλάς για πριν 10 χρόνια. Εσύ είσαι ικανός τώρα να μας πας και στο 78 να okay, πούμε. Εντάξει, καμιά... πριν 10 χρόνια δεν μετράει, πριν δεν θα είχαμε πόλεμο φυσικά. Να πούμε λίγο πριν 9 χρόνια, για αυτό, την αγωνιστική προφανώς. Η οποία έκλεισε, mm-hmm. ότι ο ΠΑΟΚ που κατά μεγάλη πιθανότητα θα είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος 2018-2019, κέρδισε με 1-5 τον Απόλλων Σμύρνης. Ο Όφι ιτήθηκε από τη Λαμία με 1-3 και με αυτά τα δύο μάτς ολοκληρώθηκε. Η αγωνιστική. Η 21η αγωνιστική νομίζω πρέπει να ήταν. 21η είναι. Ναι. 21η αγωνιστική.
οι ελπίδες των φίλων των, του Ολυμπιακού μετά την μεγάλη νίκη που έκανε χθες με ανατροπή με την ΑΕΚ, ψαλιδίστηκαν στο 4ο και στο 1ο λεπτό εκεί που τελείωσε και το μάτς, όταν ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε με 0-2 και φυσικά όλες οι υπόλοιπες ελπίδες των συνεταίρων του Ολυμπιακού, οι οποίοι ελπίδες περιμένουν κάθε Κυριακή. Αν έχανε ο ΠΑΟΚ σήμερα, είχε ελπίδες ο Ολυμπιακός. Δηλαδή. Μαθηματικά δεν έχει ελπίδες. Καλά, μαθηματικά και τώρα υπάρχουν ελπίδες. Λέμε ουσιαστικά. Ο ΠΑΟΚ θέλει άλλες 5 νίκες, 5 με 6 νίκες για να τελειώσει από τα 9 ένα από μήνα τα μάτς. Φυσικά. Αν κάνει όλες τις νίκες. Αν κάνει το απόλυτο Ολυμπιακό. Δύσκολα θα το κάνει. Ολυμπιακός. Λέω εγώ. Δύσκολα θα το κάνει. Έχει παιχνίδια δύσκολα ο Ολυμπιακός. Δύσκολα θα το κάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο τη βαθμολογία. Πες ένα. Λοιπόν, μετά και την ολοκλήρωση της 21ης αγωνιστικής, ο ΠΑΟΚ οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος με 57 βαθμούς σε 21 αγώνες, αίτητος εντός και εκτός. Μοναδική παραφωνία στα 21 μάτς, οι δύο ισοπαλίες, άδικες και οι δύο, και με τον ΑΕΚ και με τον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο δεν έχει δώσει ολοκάθαρο πέναλτι στον Ελ Καντουρί και με την ΑΕΚ δεν αφήνει την ΑΕΚ από το 20 λεπτό στο 0-1 τον Λιβάγια με αποβολή. Δεύτερος Ολυμπιακός, ο οποίος κυνηγά και ελπίζει ένα θαύμα για να μπορέσει να πιάσει τον ΠΑΟΚ, γιατί και σε περίπτωση που θα ισοβαθμίσει, αν γίνει αυτό το θαύμα, πάλι χάνει το πρωτάθλημα. Να πούμε Ολυμπιακός, γιατί 3 έφαγε μέσα στην Τούμπα και 0-1 εκεί με τον ΒΕ Ειρήνια. 48 βαθμούς λοιπόν ο Ολυμπιακός, τρίτη η Χάρτινη με 40 βαθμούς. Νομίζω ότι κρίθηκε και η δεύτερη θέση κατά μεγάλο ποσοστό μετά την νίκη του Ολυμπιακού, την ανατροπή να πούμε, την ανατροπή. Τέταρτος ο Ατρόμητος, ο οποίος αποσπάστηκε 6 βαθμούς από τον πέμπτο Άρη με 39 βαθμούς με την νίκη που έκανε στα Γιάννενα. Πέμπτος ο Άρης, ο οποίος δεν κατάφερε να λυγίσει την αντίσταση του Πανιωνίου με 33 βαθμούς. Επόμενο μάτσε ΠΑΟΚ Άρης μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Έκτος ο Παναθηναϊκός, ο οποίος κυνηγάει τον Άρη και θα είναι μια καλή ευκαιρία την επόμενη αγωνιστική για να τον ξεπεράσει. Αν ο Άρης ιτηθεί μέσα στην Τούμπα, να δούμε που παίζει και ο Παναθηναϊκός. Μέσα στον Ατρόμητο παίζει ο Παναθηναϊκός. Ναι, 7η Ξάνθη με 27, για με τον Πανετολικό στην 8η θέση με 27. Από εκεί κάτω αρχίζουν οι ιστορίες. Η Λαμία μετά τη μεγάλη νίκη πήγε στην 1η θέση με 24 βαθμούς. 10ος ο Πανιώνιος με 23 μετά το χ που πήρε. 11η η Λάρισα με 22. 12ος ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος έχει μπει σε περιπέτειες, να πούμε. Ποιος έχει μπει σε περιπέτειες? Η Τρίπολη. Άι, δεν πέφτει. Καλά πλάκα κάνεις. Η Τρίπολη έπαιξε τα 5 τελείως. Αγοράκι μου γλυκό, τι θα πει, δεν ρε. Άλλο λέει η βαθμολογία. Η βαθμολογία λέει ότι είναι ένα βαθμό πάνω από τον Παράζ. Η βαθμολογία λέει, αλλά έβγαλε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Άρη. Με τέτοια απόδοση. Οι άλλοι θα παίζουν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και η Τρίπολη. Με τέτοια απόδοση που έχει, εντάξει, ούτε το Λεβαδιακό δεν κερδίζει. Ωραία. Αυτό είναι άλλο. Εγώ λέω. Α, sorry. Ναι. 13ος ο Πας Γιάννενα με 20 βαθμούς, ο οποίος είναι η τέταρτη ομάδα από το τέλος που οδηγείται στα μπαράζ αυτή τη στιγμή που μιλάμε για το ποιος θα υποβιβαστεί. 14ος ο Όφη, ο οποίος έμεινε στάσιμος μετά την ήττα του. Καλό αφανισμό. Με 17 βαθμούς, δεν έχει τελειώσει τίποτα. 3 μόλις βαθμούς είναι από την ζώνη για τα μπαράζ και 4 από την σωτηρία. Έχει ακόμα 9 αγωνιστικές, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς, αλλά με αυτή την απόδοση νομίζω ότι δεν έχει καμία τύχη ο Όφη αν δεν σοβαρευτεί. 15ος ο Λεβαδιακός, ο 7ψυχος Λεβαδιακός, ισχύει περίπου ό,τι και για τον Όφη με ένα βαθμό λιγότερο και 16ος ο καταδικασμένος, λοιπόν, νομίζω, Απόλλων Σμύρνης με 9 βαθμούς. Δεν λίγο το πρόγραμμα της άλλης αγωνιστικής. Βεβαίως. Να πω ότι οι 3 για μένα έχουν πέσει. Δεν ξέρω ο Λεβαδιακός, γιατί πήρε και ένα μυστήριο πέναλτι χθες ο Λεβαδιακός. Οι 3 έχουν πέσει και θα παίξουν Μπαράς ή Λάρης. Καλά, νωρίς, κάνω πρόβλεψη. Κοίταξε λίγο. Τα Γιάννενα είναι στην τέταρτη από το τέλος θέση. Έχει 20 βαθμούς. Ο Λεβαδιακός έχει 16. Ο Λεβαδιακός, επειδή πήρε και αυτό που πήρε χθες, δεν ξέρω τι εφεύρεση πέναλτι πήρε. Μπορεί να τον δίνω και έστω και 10%. Αλλά όχι, γιατί το λέω. Γιατί στα 9 μάτς είναι, διακυβεύονται 3-9-27 βαθμοί. Ναι. 27 βαθμοί, όταν έχεις 5 από τη σωτηρία και 4 από τα μπαράζ, δεν μπορείς να το καταδικάσεις. Σωστό είναι, δεν καταδικάζω. Λέω, ξέρεις και το πρόγραμμα λίγο πάνω κάτω, ξέρεις και την τέτοια. Εντάξει, λέω ότι όλοι αυτοί, δηλαδή
Για την Τρίπολη που με έβαλε, σου είπα, έπαιξε στις 5 αγωνιστικές τώρα τις 6. Έπαιξε παίζει όλα ρόλο τα δύσκολα. Ναι, παίζει ρόλο. Ρόλο. Δηλαδή, άλλοι θα παίζουν με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ και η Τρίπολη θα παίζει με τον τελευταίο. Πιστεύω ότι η Τρίπολη θα. Δεν πιστεύω, δεν θα έχει θέμα. Όχι, εγώ ούτε η Τρίπολη. Πιστεύω ότι τρει. Βγάζω ένα αστερίσκο λίγο με τη Λιβαδιά, δεν ξέρω αυτό δεν πεθαίνει. Ενώ αγωνιστικά δεν πεθαίνει αυτή η ομάδα. Δεν μπορεί να την ξεχάσει ποτέ το Λεβαδιακό. Θεωρώ όμως ότι θα πέσει και οι τρεις είναι πεσμένες και θα παίξουν για τον Μπαράς η Λάρισα που τη βλέπω σφιχτή με τα Γιάννενα. Ένας από τους δύο θα Κοίταξε παίξει τώρα. Τα Μπαράς. Έτσι παίζει, λέω. Παίζει Πανιώνιος Παναθηναϊκός τώρα. Ναι. Πανιώνιος Παναθηναϊκός. Ο Πανιώνιος πρέπει να έχει βγάλει το δύσκολο νομίζω. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Ψιλοδύσκολο. Πανιώνιος, ο Κιξάνθη Λεβαδιακός. Ναι, ο Πανιώνιος έπαιξε ντούμπα, έπαιξε στο Χαρλάο, έχει βγάλει τα δύσκολα. Τα έχει περάσει και ο Πανιώνιος. Τι έπαιξε με ΑΕΚ Ολυμπιακό. Ναι, έπαιξε, έτσι πάει. ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Ολυμπιακός, έτσι πάει το πρόγραμμα. Ναι. Πρώτα παίζουν όλοι με τον ΠΑΟΚ, μετά με την ΑΕΚ και τρίτο με τον Ολυμπιακό. Και μετά πρέπει να είναι Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Έτσι πηγαίνει νομίζω. Αυτή είναι η πεντάδα. Εγώ ρε φίλε, βλέπω εδώ ο Πανιώνιος έπαιξε με Απόλλων Σμύρνης, μετά έπαιξε με τον Άρη. Ναι. Εκτός αν τα είχε στο τέλος του γύρου, του πρώτου γύρου Πανιώνιος. Πριν έπαιξε με τον Ολυμπιακό. Αυτό είδες. Ναι, αυτό περίμενε. Σύλλο. Πριν έπαιξε με την Τρίπολη. Mm-hmm. Πριν έπαιξε με. Πιστεύω ο Πανιώνιος δεν θα έχει άλλο πρόβλημα. Με την ΑΕΚ. Άλλο ένα πρόβλημα, πάει. Άλλο πρόβλημα ένα, θα έχει ο Πανιώνιος. Από ό,τι λένε τα site αθηναϊκά πάντα, δύσκολο να πάρει του χρόνου αδειοδότηση ο Πανιώνιος. Οπότε εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν νομίζω αγωνιστικά να κάνει. Να έχει πρόβλημα λοιπόν, πάνω. Πάμε στους υποστηρικτές της εκπομπής και να πάμε στο πρώτο break και να έρθουμε με τα ματσάκια. Ναι, να πούμε 0-2 ημίχρονο όπως το είπες και εσύ. Ο Πογκμπά έβαλε στα χασομέρια του πρώτου. Το Πογκμπά. Λοιπόν, Πορκίτο Ψητοπολείο, βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μπαρμίτα. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για 1-4 άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, είναι η διεύθυνση του Πορκίτο Ψητοπολείο και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κερδίστε 10% έκπτωση. Και να θυμίσουμε εδώ, Τάσο, το μεγάλο διαγωνισμό του Πορκίτο μαζί με το πρακτορείο LA Traveler κληρώνει ένα τριήμερο ταξίδι στο Μπάσκο για δύο άτομα. Είσαι πάει Μπάσκο? Όχι. Όχι Μπάσκο. Τι να πάω να κάνω. Στον Πάσκο δεν πας, Τι να πάω να κάνω. Θα είναι φτηνιαδούρες. Φτηνιαδούρες. Πας κανένα Ένσμπρουκ, πέρα Αυστρία και πέρα να γουστάρει. Πώς μπαίνεις στην κλήρωση που γίνεται στις 25 Φεβρουαρίου. Δύο είναι τα βήματα. Το πρώτο, like και follow στη σελίδα Γυράδικο Πορκίτο στο Facebook. Και δεύτερον, tag το φίλο σου, το τέρι σου, την κοπέλα σου, όποια θέλεις. Και το κάνεις αντίστοιχο πώς στη σελίδα σου για το διαγωνισμό. Επαναλαμβάνω, κλήρωση στις 25 Φεβρουαρίου. Καλησπέριζουμε άλλο ένα βράδυ και το πρατήριο υγρό καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Τεχλικίδη Ισαάκ, του καλού μας φίλου. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. Να το τονίσουμε αυτό. Ένα πρατήριο στο οποίο αλλάζετε τα λάδια σας με μεγάλη ποικιλία λιπαντικών και τεράστια ποικιλία από αξεσουάρ αυτοκινήτων. Και ένα πρατήριο πάντα που σας φέρνει στην ώρα του το πετρέλαιο του μήνα, της χρονιάς, ό,τι άλλο αγαπάτε. Ανδρέα Παπαδρέου 225 στην Νεάπολη. Τηλέφωνο για να κάνετε τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιο θέρμανσης στο 2310-611-256. Επαναλαμβάνω, 2310-611-256. Η δική σας εξυπηρέτηση, η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, καλησπερίζουμε το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεστε μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, δεν σας λέμε ψέματα. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα μόνο με 5 ευρώ στο κομμωτήριο Ανανέωση. Ανδρέα Παπαδρέου 225 στο γεφυράκι των Μετεώρων πάνω στο κεντρικό. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310-616-999. Ανανεωθείτε οικονομικά. Πάμε, Βασίλη, στο πρώτο break της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια. Θα επανέλθουμε πάλι σε λίγα λεπτάκια από τώρα να σχολιάσουμε λίγο το μάτς του ΠΑΟΚ, το μάτς του Άρη. Έτσι. Και φυσικά να ανοίξουμε τις γραμμές, να μας πείτε και εσείς την άποψή σας, γιατί έρχεται και το μεγάλο ντέρμπι εδώ της πόλης, ΠΑΟΚ Άρης, την Κυριακή νομίζω, στις 7 το απόγευμα. 7 ή 7.30 θα το δούμε. Θα το τσεκάρουμε. Okay.
Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Λίμπερο 107,4, η εκπομπή που ακούτε τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέγιας και Ζάχος Ντούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι 12 θα είμαστε παρέα σας. Δευτέρα και Παρασκευή, επαναλαμβάνω, 10-12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 8 έως 10. Να ξεκινήσω εγώ. Ναι, ρε. Ξεκινάω. Λοιπόν, ψιλοείπαμε και 2-3 πραγματάκια. Ο Άρης που εμένα μου άρεσε βασικά προχθές. Ήταν πάρα πολύ καλός και φυσικά παίρνουμε υπόψη μας και τις παραμέτρους του παιχνιδιού. Ένα παιχνίδι που σχεδόν ολόκληρο για 85 λεπτά με τις καθυστερήσεις το έδωσε με έναν παίκτη λιγότερο. Άρα αυτά που λέγαμε και πριν και κάποια βασικά είχαν λογική ότι η ομάδα δεν έχει φυσική κατάσταση και αυτά, όλα αυτά νομίζω πρέπει λίγο να πάνε και στην άκρη, διότι είδαμε μια ομάδα να παίζει ένα παιχνίδι με έναν παίχτη λιγότερο για 90 σχεδόν λεπτά για ένα ολόκληρο παιχνίδι και να είναι πολύ καλύτερη του αντιπάλου. Εντάξει, θα μου πεις με τον Πανιόνι έπαιζε και στην έδρα σου. Εντάξει. Όλοι οι παράμετροι, επαναλαμβάνω, παίζουν ρόλο. Όπως και να είναι ο Πανιόνιος, όποια κατάσταση και να είναι, ήταν μια ομάδα 11 ατόμων που έπαιζαν με 10. Και επαναλαμβάνω, μας πίεζε και το αποτέλεσμα. Θέλαμε τη νίκη. Πιστεύω αν την είχαμε κατακτήσει, τουλάχιστον η πεντάδα θα ήταν πάρα πολύ κοντά. Όχι ότι τώρα έχει απομακρυνθεί. Απλά πήγε στράφη. Ένα από τα δύο καλά διπλά που κάναμε με Ξάνθη και Τρίπολη. Το ψιλοχαραμίσαμε. Αυτό από πλευράς βαθμών. Ο Άρης ήταν πολύ καλός, επαναλαμβάνω, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Όσο περνούσε η ώρα, πίεζε και περισσότερο. Έκανε φάσεις. Βασικά ο Πανιόνιος είχε μόνο τον γκολ και μία φάση, ένα σουτ του Ντουρμισάη. Που εγώ επαναλαμβάνω, αυτός ο παίκτης μου αρέσει. Δεν ξέρω αν έχει κλειστόν Ολυμπιακό, όπως λένε. Μου αρέσει αυτός ο παίκτης. Για τον Πανιόνιο καλός. Για τον Ολυμπιακό δεν κάνει. Ναι, εντάξει. Μου αρέσει εμένα. Γρήγορο, στορικτό. Βέβαια είναι ο παίκτης, είπαμε, αυτός που. Είχε γίνει το θέμα πριν 2 χρόνια, ο Ντουρμισάη. Καλός παίκτης είναι. Για τα ελληνικά δεδομένα μιλάμε πάντα, εντάξει, να μην τρελαθούμε. Ήταν άτυχος ο Άρης, πιστεύω ότι αδικήθηκε κιόλας λίγο. Θέλω να πιστεύω ότι αυτό που είπα προηγουμένως είναι λάθος, ότι δεν υπάρχει κανένας δόλος ούτως ώστε να βγει και να ξεχρώσει τον έναν χρόνο τιμωρίας ο Παναθηναϊκός. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα αποδειχτεί στις επόμενες αγωνιστικές. 9 αγωνιστικές έχουν μείνει, δεν έχουν μείνει και πάρα πολλές. Τελειώνει το πρωτάθλημα. Αν έχω κάνει λάθος, θα φανεί αυτό το πράγμα στις επόμενες αγωνιστικές και το πώς θα σφυρίξουν και τον Άρη και τον Παναθηναϊκό οι ρέφερ. Τώρα θα μου πει κάποιος, είναι εδώ καλή ερώτηση. Θέλεις, γιατί τι σε πειράζει, ρε Ζάχο, ο Παναθηναϊκός να βγει έκτος, πέμπτος, συγγνώμη, και έκτος ο Άρης. Το ίδιο δεν είναι, Ευρώπη δεν θα βγει. Και λέω εγώ, παρότι έχω φίλους και πολύ καλούς αδελφικούς φίλους στην Αθήνα που οι δύο εξ αυτών είναι και Παναθηναϊκοί, στογγίζει. Φυσικά και δεν θέλω να βγει ο Παναθηναϊκός πέμπτος. Γιατί να βγει πέμπτος ο Παναθηναϊκός, έκτος να βγει. Να τον έχω και του χρόνου. Όπως λέει σωστά και ο ηγεσίας, άμα βγει μετά στις τηλεφωνικές γραμμές. Να τον έχω και του χρόνου με τιμωρία, να είναι πιο εύκολη και η αποστολή μου και για του χρόνου. Γιατί να ξεχρεώσει ο Παναθηναϊκός, δεν το κατάλαβα αυτό το πράγμα. Λέμε τώρα, άμα βγει και κάποιος, δηλαδή δεν το λέμε με κάποια ντρέχεια, το λέμε, κοιτάμε το συμφέρον της ομάδας μας. Να είναι πιο εύκολη και η επόμενη χρονιά. Έτσι λέω εγώ. Τώρα για το επόμενο παιχνίδι. Για το μάτς στην Τούμπα. Άμα θες να πω, να πω την. Γιατί ναι, να ναι, ναι, λέω. Λέω άμα, όχι, λέω άμα λέμε από τώρα για την Τούμπα. Για το ντέρμπι. Καταρχήν, να πούμε ότι όλη τη βδομάδα εδώ και με τον Τάσο θα είμαστε λίγο relax τα πνεύματα. Γιατί γίνανε και κάτι πραγματάκια. Δεν μπορούμε να κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Από ηλίθιους. Από, να πούμε, ναι, εντάξει, από εγώ ηλίθιους λέω. Ναι. Ανόητους, ανεγκέφαλους, ηλίθιους. Εντάξει, όταν υπάρχει πολλοί κόσμος δεν υπάρχουν και τέτοιοι. Ναι, ωραία. Η φάση πρέπει να σταματάει στην καζούρα. Ναι. Αν δεν νιώθετε. Εντάξει, αν δεν νιώθετε. Εντάξει, καθίστε σπίτι σας. Πιτσιρικαρία πρέπει να είναι αυτή. Ίσα-ίσα η πιτσιρικαρία πρέπει να ακούει λίγο τους μεγαλύτερους. Ναι. Ιδίως όταν βρίσκονται σε συνδέσμους. Ναι. Πάνε λίγο στον πρόεδρο και σε βουλέψου. Και όταν είναι και κοντά αυτά. Πάνε σε ένα παλιό συνδεσμίτη να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Μην κάνεις το κεφαλίου σου και τις βλακίες σου. Δηλαδή όταν είναι σε ένα χωριό ή σε μια συνοικία δύο σύνδεσμοι. Πρέπει να σκοτώνονται, δεν το καταλαβαίνω αυτό πραγματικά. Τώρα θα μου πεις. Κακός που το συζητάμε. Ξέρεις, θα σου πει τώρα κάποιος. Ζάχο, το έχω πει και άλλες φορές. Όταν ήσουν 20 χρονών, εσύ τα ίδια έλεγες. Ήμουν πιο φανατικός σίγουρα. Αλλά όχι να σκοτωθούμε, ρε παιδιά. Δηλαδή προς Θεού. Έλος. Και επειδή, επαναλαμβάνω, είναι εβδομάδα του ντέρμπι, λίγο πιο ολά και εσείς που θα βγαίνετε, είτε αριανίστε είτε παοξίδες, βουτάμε και λίγο την γλώσσα μας στο μυαλό πρώτα και μετά μιλάμε, έτσι. Εντάξει, για το μάτς τι να πω, είναι νωρίς, ο Άρης έχει απώλειες. Δεν ξέρω για το Δελιζήση, ψάχνω εδώ να βρω γιατί δύσκολα. Σου είπα, δύσκολα. Έχει είδημα. Έχει είδημα.
Ναι, η κατάστασή του, ναι, το διάβασα για το είδημα, δεν ξέρω αν το επιτρέπει να παίξει ή όχι. Αν δεν παίξει, σαν απώλεια δεν είναι μεγάλη. Δηλαδή, υπάρχει ο Ροζ και ο Βέλεθ. Οστικό είδημα. Ναι, αφίβολος, τι, λέει, τι για την ώρα. Ναι. Τέλος πάντων. Αν θα μείνει εκτός προπονήσεων, να σου πω λίγο, ναι, κάτι. Αρχηγός του Άρη θα μείνει εκτός προπονήσεων μέχρι την Πέμπτη. Άρα μέχρι την Πέμπτη, ρε φίλε, άμα μείνει σιγά να παίξει Κυριακή. Ναι, και εγώ σε προκειμένου να ξεκουραστεί και παράλληλα θα ακολουθήσει και η ειδική φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να μπορέσει να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Ακόμη βέβαια είναι νωρίς για να γίνουν εκτιμήσεις για το αν προλάβει το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας με τον Σάββα Παντελίδη να περιμένει την Πέμπτη. Ωραία. Θα έχει μια καλύτερη εικόνα. Σαν απώλεια δεν είναι μεγάλη, γιατί υπάρχει, μας έχει δείξει βέβαια, δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη σε τόσο δύσκολο παιχνίδι, ο Γάλλος ότι είναι καλός. Για τον Βέλεθ έχουμε μια άποψη. Θα παίξει, άστε, εγώ τα τρώω, ναι, αυτά. Και εγώ, και εγώ μπορεί, δεν τα εγώ τρώω εγώ τώρα αυτά. Και εγώ έτσι λέω. Στα νέα, εγώ, αυτά μπέ είναι νωρίς. Θα παίξει ο Δελίζης. Ναι, τώρα θυμάμαι και στο πρώτο τέτοιο που αναστήθηκε. Άσε Σάβα, έχουν περάσει πιο μπροστά. Που αναστήθηκε σαν το Λάζαρο Πέλκας, το θυμάμαι αυτό. Έχεις δίκιο, αυτά είναι κόλπα των προπονητών. Αλλά λέω, πες ότι δεν παίζει. Σαν παίκτης που έρχεται, γιατί ο Βέλεθ λογικά θα ξεκινήσει έτσι, αναγκαστικά και μια αν δεν παίξει, ειδικά ο τέτοιος θα είναι ο Βέλεθ με τον Γάλλο. Δεν είναι άσχημοι και οι δύο, φυσικά δεν έχουν δοκιμαστεί ο Γάλλος ειδικά σε τόσο δύσκολο παιχνίδι και εκτός έδρας, αλλά το κακό είναι, όσο και καλή να είναι στο μάτσο, ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα παίζουν πρώτη φορά σαν διάδα. Έτσι. Δεν έχουν ξαναπαίξει μαζί διάδα, οπότε αυτό είναι ένα επιπλέον. Ένα επιπλέον της αβαντάς. Και ο Μπάσα φυσικά με τη βλακώδη ενέργειά του. Εδώ να πω βέβαια την υποσημείωση που μου τη στείλουν και πολύ φίλοι, αλλά δεν χρειάζονται να μου τη στείλουν να το. Όχι ότι είναι άλοθη, και χθες το είπα, όταν βγήκα στο Λίμπερο, να πω το βράδυ εδώ στην εκπομπή του Γιώργου την άποψή μου. Πριν από αυτό το χαζό, το ανόητο και το αντιαθλητικό και σκληρό φάουλ που έκανε ο Μπάσα, που θα τιμωρηθεί, πήρε την κόκκινη του και μέχρι εκεί βέβαια. Λοιπόν, έχει κάνει ο συγκεκριμένο, ο Μαξίμοβιτς, έχει κάνει δύο. Πάρα πολύ σκληρά. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι σκληρά. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος κάνει σκληρά πας και πας να του κόψει το ποδόσφαιρο. Βέβαια, δεν είναι σαν το χτύπημα αυτό που πάει να του κόψει το ποδόσφαιρο ο Αλβανός. Η αλήθεια είναι Μπάσα, αλλά όπως αλλά βλέπεις, είναι σκληρά. Και στη έχει δίκιο σε αυτό. Στη μία έπρεπε να πάρει και κάρτα και δεν έδωσε έπρεπε δεκαφάου. Έχεις δίκιο σε αυτό. Έπρεπε να πάρει τουλάχιστον μία κάρτα. Δεν την έδωσε. Εντάξει. Αλλά έχει φάει και άλλη μία γερή όμως. Ναι. Να πριν τα λέμε όλα. Έχει φάει και κυνηγούσε, άλλη λογικά τον έβαλε τέτοιο. Γιατί έχει φάει άλλη μία γερή που δεν σφίριξε ούτε φάουλ. Ένα από τα δύο μαρκαρίσματα είναι και στον Μπάσα. Ναι. Που εντάξει, είχαν κόντρα γενικά αυτοί οι δύο. Μέσα σε 10 λεπτά κιόλας. Δεν έπρεπε. Ναι, θα τους πάρουμε. Δεν έπρεπε. Όχι, βέβαια. Δεν έπρεπε να αντιδράσει έτσι, γιατί. Να πω λίγο δύο λόγια και εγώ και να πάρω λίγο. Φυσικά, πρόσκεισε. Εγώ το επαναλαμβάνω. Δεν είναι άλοθη του αυτό. Δεν το λέω για άλοθη του. Βλακωδός και πιστεύω ότι αν έπαιζε και στην Τούμπα θα τον έπαιζα και για κόκκινη κάρτα τον Μπάσα, γιατί τα νεύρα του από ό,τι φαίνεται δεν μπορεί να τα συγκρατήσει. Και ο επαγγελματίας πρέπει να τα συγκρατεί τα νεύρα του. Έχω την εντύπωση ότι ο Άρης και με 10 ποδοσφαιριστές από το 11ο λεπτό ήταν πολύ ανώτερος του Πανιωνίου. Προηγήθηκε με ένα γκολ τυχερό, θα το χαρακτηρίζω. Λάθος του τερματοφύλακα. Με ένα λάθος του τερματοφύλακα που. Βέβαια ο Ζάχος για τα του ΠΑΟΚ, ναι, του τερματοφύλακα όταν πετάνε αετό τα θυμάται, αλλά για τα του Άρη, ναι, αυτό που πετάει χαρτά αετό και κάνει την έξοδο του μεσολογίου το ξεχνάει, δεν, ναι, πειράζει. Δεν το ξεχνά, το είπα λάθος του τερματοφύλακα. Δεν πειράζει, με ένα τυχερό γκολ νομίζω ότι προηγήθηκε ο Άρης, ο οποίος ήταν πολύ καλύτερος του Πανιωνίου και με 10 ποδοσφαιριστές, είναι φυσιολογικό μέσα στο Χαριλάο, ναι, και ο Άρης του Πανιώνιου και με 9 να παίξεις πάλι πρέπει να είσαι καλύτερος του Πανιωνίου. Πιστεύω ότι δεν αδικήθηκε όσο το παρουσίασε, ας πούμε, ρε παιδί μου, τα site, οι εφημερίδες, ξέρω εγώ τα αυτά. Και ο Ζάχος με αυτά που λέει, δεν αδικήθηκε τόσο ο Άρης για να αφήσει βαθμούς. Θεωρώ ότι η αστοχία του ήταν ο βασικός. Πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, το βασικό αίτιο που άφησε δύο βαθμούς για να συνεχίσει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Γιατί υπάρχει και το πέναλτι, είπαμε, που το παραδέχονται, ρε παιδί μου, και αυτή τη φάση που είδαμε οι διαιτητές, τέλος πάντων, αυτοί οι απίθανοι, παραδέχτηκαν ότι υπάρχει ανατροπή πριν τον γκολ του Άρη. Από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή τον Μπάσα. Υπάρχει και το πέναλτι του Άρη που είναι καθαρό και δεν το δίνει. Έτσι. Οπότε είναι 1-1 στις φάσεις του διαιτητή. Από εκεί και μετά, νομίζω όμως η εικόνα του αγώνα είναι ότι γέρνει υπέρ του Άρη, ο οποίος νομίζω ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα όσον αφορά την υπόθεση νίκη. Η πλάστικα έπρεπε να γύρει υπέρ του Άρη. Δεν κερδίζονται όμως όλα τα παιχνίδια όταν έχεις κατοχή ή όταν χάνεις ευκαιρίες.
αν δεν μπει η μπάλα στο πλεκτό. Και ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ στο Καρεσκάκι έκανε έτσι 15 φάσεις και κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ παραλίγο, αποτελεσματικός και ο ΠΑΟΚ με τα Γιάννενα ξεσκίστηκε, δεν έμπαινε η μπάλα, πέφτανε κάτω και το κέρδισε το Μπας Γιάννενα στο 88. Οπότε μιλάμε για ποδόσφαιρο, παιδιά, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Αυτό είναι το σχόλιο το δικό μου όσον αφορά το μάτς του Άρη. Ξέρω, κάτι ακόμη θέλω να πω, αλλά το ξέχασα. Ναι. Θα το πω μετά. Ναι. Έχουμε τον φίλο και θα πεις για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι είναι κακό το ότι ανακόπηκε τώρα, παίρνουμε τον φίλο, το ότι ανακόπηκε η νικηφόρα πορεία σερή που είχε εν ώψη του ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, γιατί αν θυμάσαι και τα περσινά τρία συνεχόμενα ντέρμπι που τα έχασες αμαχητή, ναι, θα το χαρακτήριζα εγώ. Όχι αμαχητή. Αμαχητή εκτός από το μάτς του ΠΑΟΚ. Με τον Μπάτσου Πάου. Τον Ολυμπιακό αμαχητή του. Τέσσερα έφαγε τον Αρτινάκη. Από τον Ολυμπιακό σου καλό αμαχητή. Μια μισή φάση που με έκανε κέρδη. Τέλος πάντων. Πάλι είχε χάσει από τον Πανιόνιο και έκανε ένα σερί. Πανιόνιο και τρία ντέρμπι τέσσερι. Πολύ άσχημο. Οπότε σκόνταψε τώρα, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι. Πιστεύω αυτή την ΑΕΚ, αυτή την ΑΕΚ που είδα. Πιστεύω θα κερδίσω άρα στην ΑΕΚ. Ο Πάουκ έρχεται με φόρα. Δύσκολα θα πάρει βαθμού μέσα στην Τούμπα. Πάρα πολύ δύσκολα πιστεύω ότι θα πάρει βαθμού γιατί ξέρω και την ομάδα πώ παίζει. Έρχεται με φόρα, είναι αίτητος, έχει 19 νίκες στα 21 μάτς. Πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι το έχεις χαμένο. Έτσι πιστεύω εγώ. Εσείς φυσικά πιστεύετε κάτι άλλο. Πιστεύω ότι την ΑΕΚ μπορείς να την κόψεις, να την πάρεις εδώ πέρα μέσα και νίκη. Και στον Ολυμπιακό δεν έχεις τύχη. Δηλαδή θεωρώ ότι από τα τρία μάτς που έρχονται, πάω ΚΑΕΚ Ολυμπιακό, αυτό που μπορείς να κερδίσεις ή να πάρεις βαθμούς είναι το μάτς εδώ με την ΑΕΚ. Για τα του ΠΑΟΚ τα πούμε μετά. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Χρήστος. Καλησπέρα, Χρήστο. Εδώ βλέπω 0-2. Πού είναι 0-2, εδώ είμαι. Το βλέπω κι εγώ. Το βλέπω. Δηλαδή, λίγο να. Στο κομπιούτερ. Δηλαδή, τι έγινε. Γλεντάω το Λονδίνο. Βγάζω έξω την Άσα από την Τσέλση. Και επειδή μου μείνει η City μόνο, ε. Η City μένει μετά μόνο για το κύπελο, ναι. Δεν ξέρω αν είναι συναντηθούν. Ναι. Δεν ξέρω αν συναντηθούν. Λογικά. Θα είναι και ωραίος τελικός αυτός. Άντε ρε με την Αγγλία, μας αλήσατε με την Κολοαγγλία. Λοιπόν, πες τον Άρη δεν πρέπει να φέρει στο παλιό. Τρία στην Τρίπολη και μετά έναν με τον Πανιόνιο. Εντάξει, με 10 έπαιζε όλο το παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Γίνονται και αυτά. Εντάξει, το Χαριλάο παίζει. Στο Χαριλάο παίζει. Ο Πάοκ σήμερα τι έπαιξε, δεν φόρτσαρε πολύ. Δεν ξέρω αν έχει να δώσει κι άλλο. Τι έπαιξε. Τι θες να παίξει. Χαλαρά. 5 γκολ έβαλε αντί για 12. Είμαι αυτό λέω. Και ξέρεις τι, δεν έχει σημασία και με το τελευταίο να παίζεις. Παίξεις την τζίτα ρε πούστη μου, μέχρι το 95. Ευχαριστώ. Να κάνω και εγώ ένα σχόλιο τώρα που είσαι και στον αέρα, γιατί έκανε και ο Τάσος. Εντάξει, γι' αυτό είμαστε. Εγώ επειδή είδα το περισσότερο, όχι όλο, να μην λέω ψέματα, είδα το περισσότερο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Πίσω ήσουν, σε έκανε αρκετές φάσεις ο Απόλλων. Πιστεύω να το είδες αυτό το πράγμα, έτσι. Ναι. Σε έκανε 3-4 φάσεις καλές ο Απόλλων. Δεν περίμενα. Λίγο με αφέλεια είχαν κάποια αφέλεια στην άμυνα, εντάξει. Δεν περίμενα να την αλήθεια. Τώρα για την Κυριακή το ντέρμπι, την Παρασκευή θα τα πούμε. Τώρα είναι Παρασκευή, θα μας δώσει τελικό αποτέλεσμα Παρασκευή, ρε Χρυσέ, έγινε. Ναι. Να δούμε. Άντε να δούμε να κερδίσουμε. 0-2 στο 67ο λεπτό. Να κρατήσουμε. Το βλέπω, ναι. Να κρατήσουμε. Ένα γκολ να φάμε. 1-2 να λήξει, έτσι το θέλω. 1-2. Έτσι το θες. Έβαλα ότι θα κερδίσει η Μάντσεστερ, αλλά θα φάει και γκολ. Έτσι το βάλα. Ας φάει ένα γκολ. Στο 89. Για τον ΠΑΟΚ που έχασε τον μπάσκετ θα χάρηκε σίγουρα. Ωραία assist. Θα το πω τώρα. Με την πράσινη παράγκα δεν κερδίζει τον μπάσκετ. Δύσκολα. Να πει ο Τάσος, εγώ δεν θα πω, τι τους είπα εδώ πέρα ήταν με τον Μελισσοκόμο, έτσι. Δεν ήταν με τον Μελισσοκόμο. Ότι θα πάρουν σφυρίγματα στο τέλος. Όχι, όχι. Του είπα ότι ο ΠΑΟΚ, αυτή ήταν, να μην πω, ήταν απεσιόδοξη και τους είπα ότι ο ΠΑΟΚ θα χάσει πολύ δύσκολα. Εδώ πέρα το είναι. Είπε. Εδώ πέρα είναι να το. Επιβεβαιώσει ή όχι. Είπε και μπράβο στα παλικάρια του μπάσκετ. Τους είπα. Που με 15 φορές παραπάνω μπάτζετ ο Παναθηναϊκός και παραπάνω. Το παλέψανε μέχρι και χάσανε στο τελευταίο λεπτό. Χάσανε. Μπράβο. Ξέρεις τι είπα σε ένα σήμερα. Λέω αυτούς έπρεπε να τους πετύχω όταν είχα Λέβιξον και Μπάρλου και τότε να δούμε ποιος ήταν. Άσχετο. Εντάξει. Εντάξει. Με απλήρωτους και όλα παίκτες. Εντάξει ήταν. Και εκεί που το έφτασες, που πάλεψες 4 δεκάλεπτα και τους έκανες να τρέμει το φιλοκάρδι τους. Ακόμα. Είναι μεγάλη επιτυχία και αυτή η ομάδα πρέπει να στηριχτεί, παιδιά. Και το πώς το είπαν αυτό το ΠΑΟΚ Live που βάζουν λεφτά. Ναι. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε και εκεί. 20, 30, 50, 100 όσοι μπορείτε βάλτε, δεν χάνονται τα λεφτά. Ή τα κάνεις διαρκείας ή παίρνεις από την μπουτίκ πράγματα και τα λοιπά, έτσι. Λοιπόν, κλείνω να πάρουν κι άλλοι. Άντε, να σε καλά. Γεια χαρά. Στον επόμενο φίλο. Ποιον επόμενο φίλο. Έχουμε. Ναι, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα και μετά λες για το. Καλά. Ναι. Εντάξει, τα πες για καλησπέρα, πέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο Γιώργος από Χανιώτη.
Ακριβώς. Γεια σου, ρε Γιώργο. Με ποιον έβαλα, Γιώργο, συγγνώμη λίγο. Με κάποιον φίλο έβαλα την προηγούμενη εβδομάδα στοίχημα για το Πάο Κάρι, αν θα σκοράρει ο Άρης με τον Γιώργο, ήτανε. Όχι. Με ένα φίλο ή από. Σκέφτηκε στοιχήματα. Όχι, αν θα σκοράρει ο Άρης. Αυτό είναι το στοίχημα. Με στην Τουμπά. Ναι. Mm. Δηλαδή και 3-1 να κερδίσει ο Πάο, το κερδίζω εγώ. Mm. Κατάλαβε, εγώ λέω ότι θα βάλει γκολ ο Άρης. Έτσι είπα. Έλα, φίλο μου. Δύσκολο στοίχημα. Όχι, είπα, έβαλα στοίχημα. Έβαλα στοίχημα. Πώς να βάλω στοίχηματα, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν παίρνουμε και κανένα δει στο τέτοιο. Έβαλα. Με δύο φίλους μου στη δουλειά έβαλα και ένα αυτό με τον γκολ. Τρία στοίχηματα έβαλα. Πώς να βάλω. Και εγώ έβαλα με τον Μπουγάτσα. Μου το έμαθα. Το έμαθα. Ναι, το έμαθα. Μόνο οι δυο σας όμως. Έτσι είπε. Ναι, μόνο ο Γιούφτος. Μόνο οι δυο σας. Ο Γιούφτος. Έτσι θα σε πάει. Μαύρο, whisky μαύρο. Όχι, την άλλη φορά, φίλε, πήγα σε ένα μαγαζί εκεί στο Λευκοπύργο. Άλλη φορά δεν τον κάνω κουτραδιαφήμιση γιατί είναι δικό του. Μία πίτσα δεν είναι στην. Δουλεύει το παλικάρι μας εκεί ο Γιάνναρος, ο Ζυγκόλης. Γιάννη, μία πίτσα. Έτσι. Όχι τώρα. Και πήρα, ρε φίλε, ό,τι πιο ακριβό είχε. Να καταλάβεις, πήρα μια μοσχαρίσια μπριζόλα γάλακτος με κάτι λαχανικά και κάτι κουκουρόκια, σάλτσες περίεργες από ελάφια. 18,60 είχε. Ήθελα να πάρω κι άλλη, αλλά τον είδα χλώμιασε να πούμε. Έγινε πανί με πανί. Ο Φουκαράς, εντωμεταξύ, δεν το είχαμε διευκρινίσει. Χάσαμε, μου λέει, εγώ πλήρωσα, λέει, και τον άλλον, λέει, και την άλλη, λέει, και το τι σε κάνω, φίλε. Ξαφνικά πλασματάκια είδες. Έβγαλε πιστωτική κάρτα και έγινε κάρτα για καρτοτηλέφωνο με τον τελείωσε. Όταν πλήρωσε το λογαριασμό. Σιγά, πόσο σκαπεντάρι, κουραξιτάρι. Ε, λίγα, εντάξει. Σιγά. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω για τον αγώνα του Άρη χτες. Για τον Πάο σήμερα δεν συζητάω, δεν χρειάζεται να σχολιάσω. Ήταν πολύ καλύτερος ο Άρης, όπως και να έχει, έτσι, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ καλύτερος. Ήτανε. Απλώς πλήρωσε την βλακεία του παίκτη. Αν δεν έβγαινε, πιστεύω εύκολα, δύσκολα, πιστεύω και εύκολα, αλλά εύκολα, δύσκολα θα κέρδιζε. Αν δεν έβγαινε, φίλε, 2-3-0 θα κέρδιζε. Έτσι, εντάξει. Τα λάθη πληρώνονται, τι να κάνουμε, είπαμε. Όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι, αυτά έχουμε διάρκεια. Έχουμε μέχρι. Να το ήρθε και ο φίλος μας εδώ για το φαγητό. Κλείνω. Να σε καλά. Να σε καλά. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Καλό βράδυ. Απλά. Ναι. Okay. Απλά Ζάχο. Ναι. Γιατί η μπάλα είναι περίεργη και το ποδόσφαιρο. Ναι. Ήσουν με 10 από το 11ο λεπτό. Το 10ο, ναι. Πότε μπήκε το γκολ στο δεύτερο, δεν μπήκε. Το Άρη, 47 και στο 55 το 47. Αν δεν μπήκε εκείνο το τυχερό γκολ. Ναι. Γιατί είναι τυχερό το γκολ. Είναι λάθος βλακεία του τερματοφύλακα. Ναι. Αν δεν μπει εκείνο το γκολ, θα έχει θέμα. Ναι, αλλά πρόσεξε. Γιατί στο λέω. Και το δικό του τυχερό. Γιατί οι 10, γιατί οι 10 τρέχαν για 11. Ναι, από καραμπόλα έρχεται. Καραμπόλα, μπιλιάρδου και στρώθηκε. Απλά, ρε παιδί μου, άντε να μην πούμε για το χέρι. Καραμπόλα και έρθει, στρώθηκε στο πόδι. Το στημένο είναι, πιστεύω είναι πιο τυχερό γιατί είναι και πολύ δύσκολη θέση. Ναι, εντάξει. Είναι λάθος του τερματοφύλακα. Θα έχει θέμα. Θα είχε θέμα. Βέβαια δεν έκανε φάση ο Πανιώνιος. Εντάξει, εκτός το σούτ του Ντουρμισάη στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο δεν έκανε φάση ο Πανιώνιος. Εντάξει, δεν έκανε καμιά 50 φάσεις. Έκανε 3-4 φάσεις. Έκανε 3 φάσεις, ρε φίλε, με 10 έπαιζα. Τρεις καλές φάσεις έκανα. Εντάξει, πώς θα κάνω. Εντάξει. Και μία στο πρώτο ημίχρονο, 4. Πώς να κάνω. Γενικά, ρε παιδί μου, κατά. Άντε να ήταν 60-40. Το αποτέλεσμα νίκη του Άρη. Δηλαδή δεν είναι τόσο άδικο για τον Άρη. Δε στις τελικές. Ο Άρης με παίκτη λιγότερο είχε νομίζω 12, ναι. 6 στην εστία και οι άλλοι είχαν τις μισές. Τι ήθελε, έδωσε πέναλτο, όχι, δεν το έδωσε. Λοιπόν, θα κάνουμε τον break των 11. Πάμε, η γραμμή δεν έχει. Όχι. Ωραία, κάνουμε τον break των 11. Ναι. Επανέλθουμε μετά από λίγα λεπτάκια. Στο 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8 και FM κενό. Το μήνυμά σας, στη σκέψη σας, στο σχόλιο σας, το 54-5-26. Και επαναλαμβάνω, μην ξεχνάτε. Είναι, μπορεί τα μάτς να τελείωσε το μάτς του ΠΑΟΚ πριν λίγο και το του Άρη χθες. Είμαστε εβδομάδα ντέρμπι και επαναλαμβάνω να είμαστε λίγο πιο ήπιοι στους χαρακτηρισμούς μας γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που ακούνε με τις μασχάλες. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγια, Ζάχος Ντρούλινγκ, Βασίλης Καβαδίας, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικάρες που ακούτε. Συντροφιά Παραίτσα, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη είπαμε 8-10, μην ξεχνιόμαστε. 23-10-287-3-8, 69-45-287-3-8. Οι τροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε, FM κενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54-5-26. Είπαμε για τηλεφωνικές γραμμές, 23-10-287-3-8. Όσοι φίλοι θέλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε, να μας πείτε πώς είδατε την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου.
Επίδειξη δύναμη, γιατί για τον ΠΑΟΚ δεν μιλήσαμε λίγο. Ναι, πες για το δεν είπα αυτό, εγώ, θα πες, βέβαια. Το σχολιασμό μου. Επίδειξη δύναμη λοιπόν έκανε ο ΠΑΟΚ στη Ριζούπολη. Με σβηστές μηχανές. Θα τη χαρακτήριζα, νίκησε με 5-1 τον Απόλλωνα. Έκανε ένα ακόμα μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ καθάρισε από νωρίς το ματσάκι. Άλλη μια φορά έστειλε από πάρα πολύ νωρίς το μήνυμα στον αντίπαλο ότι δεν υπάρχει άλλος νικητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο εκτός από τους ασπρόμαυρους. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα με μια πολύ βέβαια αδύναμη ομάδα. Ήταν εμφανέστατη η διαφορά δυναμικότητας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τη φιλοδόρησε με 5 τέρματα. Δέχτηκε και ένα δεκάλεπτο κοιλιά που έκανε έτσι και χαλάρωσε στο 0-3 στο δεύτερο ημίχρονο. Και έχει άλλα 9 εμπόδια μπροστά του, τα οποία δεν είναι νέα. Να σας ενημερώσω ότι ο ΠΑΟΚ στις επόμενες 5 νίκες που θα κάνει και μαθηματικά, ίσως και 6, και μαθηματικά θα είναι πρωταθλητής, εφόσον δεν γελάρει πουθενά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή πρέπει να γίνουν τα αδύνατα δυνατά, δηλαδή να γίνει το 8ο θαύμα του κόσμου. Τα πάντα όμως θα κριθούν σε λίγες αγωνιστικές από τώρα, όπου θα εξασφαλίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα η αρμάδα του Λουτσέσκου, ενός προπονητή ο οποίος καταρρύπτει τα ρεκόρ, όλα τα ρεκόρ του ελληνικού πρωταθλήματος από αγωνιστική σε αγωνιστική. Είναι παραγωγικός, έχει την ομάδα με την καλύτερη επίθεση, με νομίζω 50 γκολ πρέπει να έχει βάλει, όχι 45 γκολ, με 45 γκολ. Έχει την ομάδα που έχει την καλύτερη άμυνα, με 10 μόλις παθητικό, ακολουθεί με 12 η ΑΕΚ, με 13 γκολ ο Ολυμπιακός. Έχει την ομάδα ο Λουτσέσκου η οποία έχει κάνει 19 νίκες σε 21 μάτς. Τι να πούμε για αυτό εδώ πέρα το ρεκόρ που γίνεται. Έχει τον ΠΑΟΚ που όποιος αντίπαλος παίζει, με αυτό τον ΠΑΟΚ που βλέπουμε, το μόνο που δεν ξέρει είναι πόσα θα αρπάξει σε κάθε μάτς. Μία ομάδα πραγματικά εκτός εναγωνισμού, που πραγματικά κάνει πλάκα όποιον αντίπαλο έχει απέναντί του. Δεν παράνε Ολυμπιακός, δεν παράνε ΑΕΚ, δεν παράνε όποιος θέλει. Αυτό έχει αποδειχθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με πάρα πολύ καλές αλληλοκαλύψεις, με πάρα πολύ καλή αμυντική γραμμή, με έναν φοβερό Μαουρίσιο και Ολιβέιρα σήμερα στο κέντρο και με επιθετική τετράδα που όμοιά της δεν υπάρχει στον ελληνικό χώρο. Δεν υπάρχει. Αυτό εδώ που βλέπουμε φέτος με Μπίσεσβαρ, με Ακπομ, με Λιμιό, με Ζαμπά, με Πέλκα, με Ελκαντουρί, με όποιοι και απέξουν την τετράδα μπροστά, είναι κορυφαίοι, είναι οι καλύτεροι. Να πούμε, έχει γραμμές. Okay. Να πούμε ότι σήμερα σκόραραν 5 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές, Ζάχο, τα 5 γκολ του ΠΑΟΚ. Σκόραραν και οι αλλαγές που μπήκαν από τον πάγκο και ο Σβιντέρσκι, αλλά σκόραραν και όσοι δεν παίξανε στο προηγούμενο μάτσο με τον Ολυμπιακό. Ο Πέλκας και ο Λιβέρα. Σκόραραν και αυτοί ακόμα. Αυτό σημαίνει ότι μετά τη φυγή Πρίγιοβιτς, ότι όλη η ομάδα, ιδίως μέσω επιθετικά και μπροστά, έχει τη δυνατότητα και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών, στην οποία μπορούν να σκοράρουν ανα πάσα στιγμή. Γιατί βλέπουμε η ταρίφα είναι 3 και πάει 4, πάει 5. Γι' αυτό υπάρχει. Σήμερα πάντως επαναλαμβάνω για να κάνουμε έτσι λίγο συζήτηση, ναι. Επειδή είδα το μεγαλύτερο διάστημα, λόγω στοιχηματικού ή τίποτα άλλο, η νίκη ήταν σίγουρη του ΠΑΟΚ. Η αδυναμία του ΠΑΟΚ, όσο και αν φαίνεται, ήταν αυτό που τουλάχιστον πέρσι και στον πρώτο γύρο ήταν η δύναμή του. Ήταν δηλαδή ο Βιερίνια και ο Μάτος ήταν σήμερα η αδύναμη κρίκη. Και εγώ έτσι το είδα. Δεν ξέρω αν είδες κάτι διαφορετικό. Ο Βιερίνια και ο Μάτος. Αμυντικά ήταν δηλαδή. Δεν ξέρω. Κρατάνε δυνάμεις για το μάτς. Κρατάνε για την Κυριακή. Εντάξει, αυτό το δέχομαι. Κυριακή θα δεις ένα πολύ διαφορετικό για Βιερίνια. Για να δούμε. Ένα πολύ αλλιώτικο Μάτος, ο οποίος είναι επιρρεπής στις κάρτες και πρέπει να έχει λίγο το νου του. Πρέπει να έχει λίγο το. Γιατί και σήμερα μια βλακεία πάλι. Είδα και σε μια συμμαχία. Λίγο στο τέλος είδα το replay, είδα πήγε και προς το τέλος. Πήγε την καζομάρα του πάλι. Ναι, πάλι έκανε την αγωνιά, πήγε να κάνει. Δηλαδή κάποιος θα το συμβουλέψει, δηλαδή. Δίνε τον παιδί μου να αλλάξει το τανίλ πριν το μάτς, ξέρω εγώ. Να πούμε ότι θα είναι ξένος ο διαιτητής, μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Θα είναι ξένος ο διαιτητής την Κυριακή 7.30. Μου έστειλε ο φίλος ο Ανδρέας, νομίζω, ότι είναι 7.30 το μάτς, όχι 7. 7.30 την Κυριακή.
Ναι. Και θα είναι ξένος ο διαιτητής. Στο πρώτο δεν ήταν ξένος, ήταν ξένος. Ξένο, ο Ιταλός ήταν. Α, Ιταλός, ναι, 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 ναι. Ξένος ήταν ο διαιτητής. Που είχε πει ο Άρης που είχε ζητήσει, αν θυμάσαι, σε όλα του τα παιχνίδια με και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και Άκη να είναι ξένοι. Και είπε ο κύριος Περέιρα ότι θα είναι μόνο στα Άρης ΠΑΟΚ. Γιατί δεν υπάρχει budget. Budget δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει. Μα, βέβαια, πώς να υπάρχει budget όταν ο Κομίνης που τίναξε το περσινό πρωτάθλημα στον αέρα. 30 χιλιάρικα παίρνει αυτό. Ναι, σφυρίζει στα περισσότερα μάτσε που έχουμε δει φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τι περιμένεις να υπάρχει budget. Έχουμε γραμμή, κύριε Βασιλεία. Ας τον ακούσουμε το φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στα Αλάνια. Καλησπέρα, γεια σου φίλε. Κωνσταντίνος. Γεια σου Κώστα. Τι κάνετε, για όλα καλά. Βλέπουμε, είμαστε στα χασομέρια Chelsea Manchester 0-2. Θέλει 1,5 λεπτό ακόμα να λήξει το παιχνίδι. Αποχωρούν οι Chelsea-ιώτες από το γήπεδο. Είναι σκύπηση καρδιτσιώτες. Ωρα τους. Άρα γίνεται και εκεί, ξέρεις. Δεν φεύγουν αν δεν τελειώσει το μάτς. Τους δείχνει από το 85 φεύγουν. Κατάλαβες, τέλος πάντων. Με τα καλά παιδιά της Ευρώπης. Ναι, μωρέ, παντού είναι. Ο φίλαθλος είναι παντού. Τώρα αυτοί έχουν και άλλη κουλτούρα βέβαια για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, αλήθεια αυτό είναι, αλλά τέλος πάντων. Πάμε. Καταρχάς θέλω να πω λίγο, παιδιά, για το πριν που είπες για τον Άρη που αδικήθηκε, παιδιά, φέτος. Ναι. Δεν νομίζω πως υπάρχει. Καλά, έχουμε τρυφήσει όλοι στα πρωταθλήματα της κάποτε εποχής. Φέτος δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ομάδα που ευνοείται ή αδικείται. Όλες παίζουν για το. Ούτε κάποια ομάδα που στείλεται εν τέλει για να χάσει η άλλη. Νομίζω. Όλες παίζουν για τον εαυτό τους και δεν υπάρχει, νομίζω, αυτό που υπήρχε κάποτε. Απλά εντάξει, γιατί δεν είναι λίγο γιούχα οι Έλληνες και τα. Οι Έλληνες είναι πολύ γιούχα, όχι λίγο. Λίγο. Αυτό συμβαίνει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ούτε τον Άρη θέλω να. Και εγώ έτσι θέλω να πιστεύω. Και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω, αλλά θα δείξει και οι επόμενες αγωνιστικές. Γιατί φτάνουμε πλέον στο τέλος, έτσι. Οπότε αν υπάρχει κάτι, αν υπάρχει κάτι έτσι όπως το θεωρώ εγώ κακοπροαίρετος, θα φανεί πολύ σύντομα στις επόμενες αγωνιστικές. Βέβαια θα. Γιατί θα κάνει μπαμ τώρα. Εντάξει, για να δούμε. Για να το δούμε στις επόμενες αγωνιστικές. Και του Άρη και του Παναθηναϊκού. Για να δούμε. Βέβαια. Πάντως εγώ, παιδιά, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, φίλε Ζάχο, αλλά ναι. βλέπω βροχή. Έτσι θέλω, τέτοια να λέτε, πραγματικά. Τέτοια θέλω. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι φαβορή. Αυτό είναι σίγουρα αλήθεια. Αλλά όχι. Και να σου πω κάτι. Αυτά τώρα θα του πάω. Έχω ένα φίλο που με λέει όταν λες κάτι, το λες συνέχεια για στοίχημα. Τώρα βλέπω εδώ πέρα, φίλε μου. Στο bet. Σε ένα site ιντερνετιακού στοιχήματος. Εντάξει. Ναι. 1,44 βλέπω τον ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό. 1,44 σημαίνει 44% τόκο στα λεφτά που θα ποντάρεις. Βέβαια αυτό είναι. Ναι. Πρόσεξε, εγώ δεν λέω δεν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, αλλά για αυτόν που είναι σίγουρος για 4 και για 5, νομίζω ότι 1,44 είναι θείο δώρο, έτσι. Να πάει να βάλει, δεν λέω πολλά, ένα μηνιάτικο. Ένα μηνιάτικο, ρε φίλε. Εγώ θα έπαιζα και μείον 4 σιάτικο, άμα είχε. Ένα μηνιάτικο είναι κοροϊδία να πάει να βάλει. Ασιάτικο. Εγώ νομίζω τουλάχιστον το μισό. Το μισό χρόνο που πληρώνεται πρέπει να βάλει. Και πρόσεξε, και άσο ημίχρονο. Άκου. Ένα εξάμηνο μηνιάτικο. Και άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Δηλαδή να κερδίσει ο ΠΑΟΚ από το ημίχρονο, να κερδίσει το ημίχρονο. 2-20. Τι θέλει άλλο. Τα είδα. Τι θέλετε άλλο. Πηγαίνετε. Θέλω να πω κάτι σημαντικό εδώ πέρα. Ναι. Συζητούσα με ένα φίλο Αριανό σήμερα. Εσύ πάνε βάλε 15 ευρώ στο διπλό, ρε Ζάχο. Μην βάζει πολλά του μηνιάτικου. Μα εγώ δεν λέω ότι θα κερδίσει ο Άρης 4 και 5 μηνύματα. Ο Παοξή τι θα σου πει όταν έχει 19 και 21. Όχι, να πει αυτό που ότι θα χάσουμε από τον Άρη. Όχι. Που δεν μπορεί να κερδίσει τον Πανιόνιο. Όχι. Τότε. 4 και 5 μηδέν λέω ότι πολύ δύσκολα εγώ. Ναι. Λέω πολύ δύσκολα. Να σου πω κάτι. Το 4 και το 5-0. Ναι. Έτσι, δεν το αποκλείω. Αλλά αυτό που μου νοιάζει εμένα είναι και μισό μηδέν. Μπορώ να σε κερδίσω. Με 1-0 στο 94. Άλλο λέω εγώ. Το μισό δεν θα με νοιάξει και τόσο. Ακριβώς. Να πάρω τους 3 πόντους θέλω. Το μισό 0 μπορεί να βγει και από το ημίχρονο και να λήξει μισό 0 και αυτός που το έχει άσο ημίχρονο, άσο τελικό να το πληρωθεί. Εγώ λέω ότι αυτός που λέει 4-5-6 δεν το συζητάμε ότι θα είναι άσο ημίχρονο, άσο τελικό. Έτσι. 6 ποιος είπε. Εντάξει, 4-5 ακούω και 6. Έτσι, το 4 είναι μακριά δηλαδή. Εντάξει, για το δούμε. Κυριακή κοντινή. Το 4 εσύ πιστεύεις ότι είναι μακριά. Και το 0-1 δεν είναι μακριά, λέω εγώ. Καλά, εντάξει. Και η Χαβάη κατά την άποψή σου είναι μακριά. Κοντά Χαβάη. Με το αεροπλάνο τι είναι η Χαβάη. Μακριά είναι. Στο χάρτη, άμα μπει, για να μην κάνει σον και σον, να η Χαβάη. Τέλος πάντων, έλα να μιλήσει ο άνθρωπος.
Έλα. Να το πούμε απλά κοσμικά, ναι, και γενικά για να τελειώνει. Ναι. Πάρα πολύ δυνατό ο Άσο στοιχηματικά. Καλά, είναι φαβορή ο Πάοκ, λέει προ Θεού. Ποιο συμπεριλαμβάνει. Όχι, δεν άρεσε το φαβορή. Εγώ είπα ότι δεν είναι ο Πάοκ φαβορή. Μα είπε το 0 ένα κοντά. Όχι, δεν είπα κοντά. Αν ξετάσει ο Τάσο εκεί, δεν θα σα αφήσει ήσυχο όλη τη βδομάδα. Καλά, εντάξει, φιλέ, συγγνώμη. Εγώ ένα λεπτό. Φιλέ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Όταν ήρθε, ένα λεπτό, φιλέ. Το ξαναλέω, δεν πειράζει, δεν επανάληψε. Καταρχήν θα το πάμε πολύ λαού-λαού, να ξέρεις. Ναι. Έτσι, πολύ χαλαρά. Ναι, για μετά, ναι, για μετά. Ναι, γιατί υπάρχουν και μερικοί κακοπροαίρετοι οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι έτσι, τα πάντα είναι μια καζουρίτσα, μια πλακίτσα. Τάσο, είπες πριν κάτι πολύ σημαντικό, ναι, και θα το ξέρω. Και φτάνουν σε ακρότητες. Ναι, αυτό που είπες για τους προέδρους είναι χειρότεροι κάποιοι προέδροι του συνδέσμου από το απειτηρίκια, να ξέρετε. Όχι, φίλε, εγώ διαφωνώ. Όχι κάποιοι, όχι όλοι. Ας κοιτάξουν αυτά που λέτε εδώ παρά να ρωτήσουν. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Μπορεί τα παλαιότερα χρόνια να ήταν κάπως διαφορετικά, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, νομίζω ότι οι περισσότεροι πρόεδροι συνδέσμων, τουλάχιστον από τη δική μας την πλευρά, δεν ξέρω για τους άλλους συνδέσμους, επειδή έχω υπηρετήσει σε συνδέσμους, πραγματικά καθοδηγούσαν πολύ σωστά τα νέα τα παιδιά για το πώς πρέπει να κινηθούν εντός και εκτός γηπέδου. Δεν ξέρω για τις άλλες ομάδες. Δεν θα διαφωνήσω για κάποιους, αλλά επειδή είχα μια προσωπική εμπειρία, δεν θα πούμε τώρα, αλλά γι' αυτό το λέω, όταν ήμουν και εγώ στα 19. Πάση περιπτώσει, πάνω σε αυτό το θέμα ήθελα να πω κάτι. Συζητούσαμε ένα φιλαράκι που λέμε Αριανό και μου είπε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το εννοούσα, αλλά δεν το είχα διατυπώσει έτσι. Λέει ότι όπως ο Άρης εκεί που βρίσκεται σήμερα, λέει, με αυτά τα στάντα που ξεκίνησε, σε άλλη περίπτωση, αν ο Πάοκ δεν ήταν πρώτος, δεν θα υπήρχε καμία γκρίνια και θα ήταν χαρούμενοι. Σωστό είναι αυτό. Αλλά επειδή είναι πρώτος ο Πάοκ, γίνεται αυτό, και αυτό, λέει, θα βοηθήσει, όπως ήταν τότε που ο Άρης τραβούσε τον Πάοκ τότε με την μπάσκετ, θα βοηθήσει για τον Άρη και στα επόμενα χρόνια θα ανέβει και ο Άρης πολύ. Και έχει πολύ δίκιο σε αυτό που λέει. Του βλέπω τους νότιους να κλαίνουν τα επόμενα χρόνια. Για να δούμε, εντάξει. Έχει δίκιο σε ένα σημείο. Δεν νομίζω, το έχουμε ξανασχολιάσει, ότι 4 χρόνια που έλειπε ο Άρης, ο ΠΑΟΚ δεν έκανε βήματα πρόοδο επειδή έλειπε ο Άρης. Έτσι. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι, να, έτσι πως πάει το πράγμα τώρα, θα τραβήξει. Πώς πάει το πράγμα, δηλαδή. Αν δεν βρει ο Άρης έναν άνθρωπο μπορεί να φτάσει στο οικονομικό μέγεθος αυτά. Βέβαια. Αν δεν βρει, τι να κάνει ο Άρης. Θα βγαίνει η Ευρώπη. Θα βγαίνει η Ευρώπη και θα πηγαίνει. Πώς θα πάει δηλαδή μπροστά με τα ρετάλια του Ολυμπιακού, ότι δεν θέλει ο Ολυμπιακός να στέλνει τον Άρη. Τι εντάξει, βέβαια, εντάξει. Δεν το στέλνει. Καλά, εντάξει. Ελεύθεροι είναι οι παίκτες. Δεν μιλάει ο Καρυπίδης με Μαρινάκη. Μιλάει και τον λέει, άσε το Φετφατζίδη να τον πάρω. Όλο γέλια ήταν ο Καρυπίδης η Τεσάρα. Ούτε τον ένιωξε το χ που έφερε του Πανιόνιου. Η αγαπημένη του ομάδα να κερδίζει και τι τον νοιάζει ο άλλος. Τον είδες φωτογραφία προφανώς. Δεν τον είδα. Αφού τον είδες. Δεν χρειάζεται να δω. Αφού δεν είναι δηλωμένος Ολυμπιακός. Αφού έπαιζε τον ντέρμπι. Τον ντέρμπι τον ένιωξε. Σωστά. Τον πού ήταν κάτω, στην Αθήνα ήταν. Εδώ ήταν. Πού ήταν με κασκόλ του Ολυμπιακού, σε φάση στην Αθήνα. Το αποκλεί. Όταν είσαι Ολυμπιακός, τι κασκόλ θα έχει. Εντάξει. Δεν θέλω να το ξαναπαντήσω. Μα αφού είναι. Εντάξει. Άμα είναι. Να βγει να δηλώσει ότι είμαι Αριανός. Δεν είμαι Ολυμπιακός. Το έχει δηλώσει. Δεν έχει δηλώσει τίποτα. Τι έχει δηλώσει. Είμαι Ολυμπιακός, από μικρό παιδί έχει δηλώσει. Τι οκ. Οκ, ρε φίλε, αφού είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Πάρε και τον κόλ. Τι είναι αυτό και άλλο κόλ. Όχι. Αυτά είναι. Όχι ότι μας νοιάζει πολύ, αλλά πέστε μου λίγο. Το χθεσινό μάτσο ντέρμπι, πώς το είδατε εσείς. Πώς έγινε αυτό το πράγμα τώρα. Αυτή η ανατροπή, δηλαδή πρώτο ημίχρονο να παίζει η ΑΕΚ να τρώει σίδερα και στο δεύτερο να γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Εσύ να δεις τον Παράζ του Βόλου, να δεις. Τον έχει ξεσκίσει ο Άρης τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Και στο δεύτερο γατί, το έχασε το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα θα έπαιρνε. Θα έχεις να το λες, ρε, όλη στη ζωή. Το πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα θα έπαιρνε ο Άρης με τον Ολυμπιακό. Σε εκείνο τον παράζει η ιστορία, λέει ότι ο Άρης τον είχε τον Ολυμπιακό. Τον ξετίναξε. Είχε τρία ναι, έτσι λέει η ιστορία και σωστά τα λέει, και είχε τρία δοκάρια στον παράζ ο Άρης. Ναι. Τρία δοκάρια. Και τι να κάνουμε, μας κυνηγάνε τα δοκάρια, ρε φίλε. Και η ΑΕΚ τα δοκάρια πρώτη είναι φέτος. Τι να κάνουμε τώρα. Να το αλλάξουμε. Πρωταθλήτρια, ναι, πρωταθλήτρια. Να σε καλά. Να σε καλά, φιλαράκια μου. Γεια σας. Να σε καλά. Να σε ακούμε, Κωνσταντίνε, και πιο ταχύτητα. Έτσι, καλή φωνή. 23-10-287-38, 69-45-287-38. Έχουμε γραμμή. Όχι. Όχι. Λοιπόν, να πούμε τελικό 0-2 η Μάντσεστερ. Αυτή η Μπορούσια, πάρε παιδιά, αυτό το καφενείο. 0-0 η Μπορούσια. Πάει το πρωτάθλημα. Γεια σας. Άμα περιμένετε να πάρει το πρωτάθλημα εσείς, πιο πιθανό να πάρει ο Άρης. Και η Μπιλμπάο είναι 0-1 στο 77ο λεπτό. Αυτά είναι τα σημαντικά παιχνίδια.
Προχώρα. Όμορφα και κάτι ωραία. Έλεγες, όμορφα κάτι... και ωραία. Θα έρθετε τώρα μέσα στο γήπεδο της Τούμπας, όπως ήρθαμε εμείς στο Χαριλάου. Θα κάνουμε το 0-2 και θα φύγουμε. Τι είπατε. Ναι, βέβαια. Ψεροκατάπιες λοιπόν. Δεν ξέρω κατάπιες, να καταπιώ τίποτα. Δεν έχει ακόμη του σκόρε να ποντάρω. Να καταπιώ σκόρε... τίποτα. Θα έρθετε όμορφα, ωραία, όπως ήρθε ο Ολυμπιακός. Ναι. Θα έρθετε για να χάσετε. Mm-hmm. Και να φύγει. Με τι ακάσουμε, με το ζόρι θα χάσουμε. Θα έρθετε για να χάσετε. Τι δεν το καταλαβαίνω. Έτσι όπως το λέω. Από τώρα ξέρετε ότι είστε χαμένοι. Δηλαδή θα παίξουμε για να χάσουμε, εννοείς. Ναι, ναι, δεν υπάρχει ελπίδα. Αγωνιστικά δεν υπάρχει ελπίδα. Είναι 10 κλάσεις ανώτερος ο ΠΑΟΚ. Και δεν είναι υπεροψία. Και πολύ και 11. Δεν είναι υεροψία. Αυτό που λέω είναι η πραγματικότητα. Καλά, υπεροψία και ο ΠΑΟΚ και ΠΑΟΞΙΔΕΣ είναι έννοιες πολύ αντίθετες. Είναι η απεικόνιση της πραγματικότητας εντός αγωνιστικού χώρου. Με την καλύτερη. Επίθεση, με την καλύτερη άμυνα, με την καλύτερη στατιστική. Να τα δούμε και στο γήπεδο. Με τον ΠΑΟΚ πρώτο στη βαθμολογία. Ναι. Με 9 βαθμούς, 11 είναι από τον δεύτερο Ολυμπιακό. Με όλα τα ντέρμπι να τα έχω πάρει. Με να παίζω με το καλύτερο ποδόσφαιρο. Να έχω τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Το καλύτερο ποδόσφαιρο στον πρώτο γύρο δεν βλέπω. Το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και πέρσι και φέτος. Όμορφα, θα έρθετε όπως ήρθαμε και εμείς. Δεν ξέρω αν θα πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας ή αν θα καθαρίσετε θα την πόλη, όπως λέγατε την 7η αγωνιστική. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε εμείς. Γιατί άλλο καθαριστήριο είδα εγώ την 7η αγωνιστική με τον. Εγώ λέω ότι θα παίξουμε για την νίκη. Με τον Φάδερ Αλέξανδρο. Εγώ λέω ότι θα παίξουμε Father για την νίκη. Εσύ γιατί... λες θα έρθουμε να χάσουμε. Εντάξει, για την νίκη πάντα θα παίζει. Εσύ είπε θα έρθουμε για να χάσουμε. Εγώ λέω ότι θα έρθει για να χάσει. Το ξέρω. Δεν θα παίξουμε για την νίκη. Για να χάσει λίγο. Θα έρθει για να χάσει λίγο. Ο σκοπό μα είναι να χάσουμε λίγο. Να χάσει λίγο. Ο σκοπό του Άρη για μένα είναι να μην ξεφτυλιστεί. Ωραία. Μέσα στο γήπεδο της Τούμπας. Ωραία. Αυτό, ότι θα χάσεις, θα χάσεις. Για να δούμε. Με δύο, με ένα, με μισό, με τρία, για με τέσσερα. Δούμε. Δεν ξέρω. Κυριακή, αλλά, κύριο σκοπό σου είναι να μην φας τετράμπαλο και θυμηθούμε εποχές Τουρσουνίδη και τα λοιπά. Θες να πάρουμε τις γράμμες. Φυσικά να πάρουμε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Υπάρχουν και άλλες εποχές. Βάλε μας και το έκσταση από κάτω να γουστάρουμε. Βάλε χαλί το έκσταση. Πρόντο. Που χόρευε στην δισκοτέκ. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα, εγώ δεν χόρευα. Καλησπέρα φίλε. Τι κάνετε? Ό,τι κάνουμε ακούγεται. Δόξα τω Θεώ. Εσείς? Δόξα τω Πανάγαθο. Τάσο, πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου. Καλώς όρισες, στην εκπομπή μας είναι και το Ζάχο μαζί είμαστε. Το όνομά σου αν θες? Γιάννης. Γεια σου Γιάννη, ομάδα? Παοξίσιο. Γεια σου ρε Γιάννη Παοξίσιο. Από πού μας παίρνεις αν θες μιλάς? Μαύρο αίμα έχουμε. Από Καλαμαριά, Νέα Κρίνη. Γεια σου ρε Γιάννα ρε. Τάσο, κοίταξε, φέτος η ομάδα βγάζει μία άνεση και δεν ήταν αυτό κριτήριο για να το πω σήμερα για τον Απόλλωνα, από τον Απόλλωνα, ακόμα και με τον Ολυμπιακό, ακόμα και με την ΑΕΚ, ειδικά με τον Ολυμπιακό είδαμε μία άνεση πραγματικά. Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός όπως τη γλίτωσε φτηνά, μια ταλιρούμπα, μια μούτζα γκολ έπρεπε να φάει. Ο Ολυμπιακός ήταν από τις από τις λίγες φορές θα πω, υπήρξαν άλλες και άλλες χρονιές, αλλά αυτό το προθεσινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, όποιον παοξή θα έβλεπες, που έβλεπε το μάτς, που παρακολουθούσε από τα προπό, από καφετέριες, ήταν στεναχωρημένος που δεν τελείωσε από το ημίχρονο τάσο. Ναι, ναι, πράγματι αυτό είναι αλήθεια. Και έλεγα τώρα τι θέλει η μπάλα τώρα, να σου κάνει ένα γκολ Ολυμπιακός και να γίνει ντέρμπι το έτσι, παιχνίδι εγώ... της πλάκας. Που ήμουνα και στο γήπεδο, έβλεπα τις αντιδράσεις του κόσμου. Ναι. Κατάλαβες. Πάντως για το φίλο Αριανό, που έλεγε προηγουμένως για ένα μισθό και ένα μηνιάτικο, εγώ προσωπικά ανθρώπους που ξέρω που έχουν κάποια άνεση, και δεν μιλάμε τώρα για εμάς που τα μετράμε 10 φορές για να τα βγάλουμε, έτσι. Έχω δει ανθρώπους που έχουν παίξει πάρα πολλά λεφτά στο να κερδίσει ο ΠΑΟΚ μέσα ή έξω. Πάρα πολλά λεφτά. Και στο 3-1 του Ολυμπιακού, Τάσο, προσωπικά είδα ποσά που παιχτήκανε που δεν το πίστευα. Φίλε. Και εγώ είδα, φίλε. Στον Άσο. Στον Άσο είδα εγώ. Στον Άσο είδα πολλά λεφτά. Στον Άσο και στο 3-1. 3-1 δεν το είδα εγώ. Είδα κάτι ψηλιαδούρες, κανένα 10, 20, 30 ευρώ ξέρω εγώ στο 3-1. Αλλά στον Άσο είδα χιλιάρικα, φίλε. Ναι, μιλάω εγώ τώρα για κάποιες περιπτώσεις που ήταν άνετοι, που όταν υπάρχουν και οι πλάτες από πίσω και λες θα χάσω το χιλιάρικο, τα δυο χιλιάρια, δεν με νοιάζει. Γιάννη, να σου πω λίγο κάτι. Δεν με ενδιαφέρει, φίλε, το στοίχημα. Εγώ δεν παίζω κιόλα. Με ενδιαφέρει να κερδίσω. Έτσι. Και επειδή γουστάρω λίγο να κολαντρήσω και το φίλο μου τον Ζάχο, πιστεύω, ρε φίλε, ότι με δύο
με μισό, με 3-0 θα κερδίσω, ρε φίλε. Έτσι πιστεύω βάσει εικόνας της ομάδας μου, βάσει φόρμας, βάσει στατιστικής, βάσει νικών, βάσει επίθεσης, βάσει άμυνας, βάσει ό,τι θες. Βάσει ποιότητας, όπως θες. Και εγώ νομίζω τώρα και του φίλου του Αριανού και του κάθε φίλου Αριανού, που για μένα φέτος είναι άξιος συγχαρητηρίων, και το λέω με πάσα ειλικρίνεια αυτό, τα ανεμομαζώματα και τα ανεμοσκορπίσματα που πήρανε στην αρχή κατάφεραν και δείχνουν ένα έστω αυτό το θέαμα που δείχνει ο Άρης. Καλύτερος είναι ο Άρης. Καλύτερος είναι ο Άρης στο δεύτερο γύρο. Ναι. Με τα ψέματα παρουσιάζουν κάτι. Και τους αξίζουν συγχαρητήρια γι' αυτό πραγματικά. Ωραία. Γιάννα, ολοκλήρωσε, γιατί έχω και άλλες γραμμές. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον φίλο μου τον Αριανό. Εάν είχε ένα χιλιάρικο, του έδινα ένα χιλιάρικο μεθαύριο και του το έλεγα να το σπάσει στο ΠΑΟΚ Άρης, πώς θα το έσπανε? Σαν Αριανός τώρα, είναι μόνος του μέσα στο σπίτι και αποφασίζει να σπάσει ένα χιλιάρικο. Πώς θα το έσπανε από μόνος? Αυτό. Ωραία. Κλείστε και τα... Να σε καλά. Γεια χαρά. Γεια σου Γιάννη. Καλώς όρισες την παρέα μας. Εγώ επαναλαμβάνω, για να μην δεν είπα ότι δεν είναι ο ΠΑΟΚ φαβόρη. Φαβόρη είναι και για τους λόγους που λέει ο Τάσος και για τους λόγους ότι παίζει στην έδρα του. Έτσι, φαβόρη είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά λέω για αυτόν, για κάποιον που λέει για 4, για 5, για 6, δεν συζητάμε. Όταν λες ότι θα γίνει λήξη 4, 5, 6, είναι σίγουρο άσος. Και άσος. Να δω ένα δελτίο από αυτό που λέει 5 και 6 και 4. Ένα δελτίο δεν έχω, πολλά δεν μας το κάνει. Δεν θα δείξει. Άρα, άμα μου δείξει αυτόν μπορώ να πω ότι έχει δικαίωμα να πεις και 5 και 6. Γιατί το ποντάρεις. Εδώ ρε φίλε. Άντε να δεις κανένα μισό ευρώ, κανένα ένα ευρώ να παίξει για πλάκα. Εντάξει, αυτό λέω. Εντάξει, 5-0 και 6-0. Αυτό λέω. Δεν είπα κάτι άλλο. Φαβορεί είναι ο ΠΑΟΚ στην έδρα του παίζει, αίτητος είναι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και το ξαναλέω άλλη μια φορά, έτσι. Ναι. Μισό μηδέν να κερδίσει. Τους τρεις βαθμούς να πάρω, παιδιά. Καλά, φυσικά, το πρωτάθλημα με νοιάζει. Αυτό σε νοιάζει. Το πρωτάθλημα με νοιάζει. Αυτό σε νοιάζει. Πάμε στο επόμενο. Λογικό. Πάμε στον επόμενο. Και εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να σπάσουμε το αίτητο. Γιατί να μην το πιστεύω, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλά, πλάκα κάνεις. Δικαίωμά σου, φίλε. Μακάρι. Μακάρι να το πιστεύεις. Μακάρι να το πιστεύεις. Μακάρι να κερδίσει ο Άρης. Μακάρι να το πιστεύεις, σου λέω. Γιατί δεν σημαίνει ότι πολύ πιστεύεις. Βασίλη στραμπούληξε τη γλώσσα του. Γιατί τι είπα και στραμπούληξε τη γλώσσα. Μακάρι, έτσι είπα. Είπα μακάρι και επειδή αντιλήφθηκα ότι είσαι έτοιμο σαν κουναβοκούναβο που είσαι να μου την πεις, λέω μακάρι να το πιστεύεις. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Τόσο σε πάνω στη γραμμή σου 90. 93. Έλα, φίλε. Καλησπέρα κύριε Τρέγια και κύριε Ζάχο στην πιο πόλη. Εμφανίστη. Καλό στο διπλό ημίχρονο, άσο τελικό. Πού είσαι, Δεν θέλω να μιλήσουμε για το Σαββατοκύριακο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ό,τι θέλετε, οδηγέ. Καταρχήν, μια πληροφορία, γιατί ο κόσμος αγωνιά. Ο Μπερμπασάβας είναι καλά. Χέρι άκρας υγείας ο κύριος Σάββας. Έπαιξε και τάβλη το πρωί στο γνωστό ξενοδοχείο. Μπράβο. Με τον κύριο Νίκο. Εγώ, δεν έχει καμιά εκκρεμότητα με τη δικαιοσύνη, τίποτα, καμιά κατάθεση, καμιά ανάκριση, κάτι αυτά. Ρωτάω, ρε παρακαλώ. Ρωτάω. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Εντάξει, ρωτάω, επειδή είστε οδηγό, άμα πηγαίνατε, ρε παιδί μου, σε κάποια δικαστική αίθουσα, σε κάποιο δικηγόρο, θα το ξέρετε, θα μας λέγατε. Νομίζω. Δεν μπορώ να μιλήσω επί αυτού του θέματος. Εντάξει, κατανοώ και σέβομαι την ιδιότητά σας και προχωράμε προς τα κάτω. Δύο παρατηρήσεις προς εσάς έχω, κύριε Τάσο. Και μία δώρο, τρεις μπορείτε να κάνετε. Και μία δώρο από τον κύριο Ζάχο, γιατί ο κύριος Μπουγάτσας μάλλον θα έχει ανοίξει κανένα μπουκάλι χέικ αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ. Ο βότκα πίνει. Πρώτον. Την προηγούμενη εβδομάδα που είχα ακούσει λίγο την εκπομπή σας, πέσατε σε ένα λάθος, δηλαδή δεν θα πω ότι είσαι σαν αδιάβαστος. Ο Ελ Καντουρί έχει διπλή υπηκότητα, είναι Μαροκινός και γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Βέλγιο. Και έχει παίξει και με τις δύο εθνικές, με την Άνταρ 19 του Μαρόκο και με την Άνταρ 20 του Βελγίου. Αυτά προς αποκατάσταση που τον μπερδέψατε με τον Ουάρντα που είναι Αιγύπτιος. Σε μια συζήτηση. Εσείς, κύριε Τάσο μου, βάλτε την εκπομπή της προηγούμενης Δευτέρας, Τρίτης, αν δεν κάνω λάθος. Επιτρέψτε μου να... Μαροκινός είπα, φίλε, δεν είπα Αιγύπτιος. Όχι. Αιγύπτιος είπατε. Επιτρέψτε σου μου. Σου βάζω στοίχημα. Όχι, δεν σε επιτρέπω γιατί ξέρω τι λέω. Σου βάζω στοίχημα. Στοιχήματα δεν βάζω γιατί είναι σαν να κλέβω από την εκκλησία. Φιλαράκι, εγώ παίρνω το λάδι από την εκκλησία, άμα βάλω μαζί σου. Κατάλαβες. Γιατί είσαι και μείον 9, να μου κατάλαβες.
Κοίτα, περίμενε. Και κάτι άλλο θέλω να πω, Τασούλη μου. Παρακαλώ. Γιατί το κόλλασε αυτό το παιδί το ήσυχο, το πανέμορφο, αυτό το παλικάρι με το αγγελικό πρόσωπο, ρε παιδί. Ποιος μου είναι αυτός? Και αυτός. Με το θεϊκό καλογυμνασμένο αλαβάστρινο κορμί. Δεν μου λες. Ποιον εννοείς, ρε φίλε? Το Ζάχο, ρε φίλε μου. Αυτός το άφησε το εφηβικό του όνειρο στον παράζ του Βόλου. Εσύ γιατί στιγματίστηκε σε όλη σου τη ζωή με εκείνο το πανό οπαδικά που ευχόσουνα στο εντυμότατο σωματείο? Και δεν τα λέω εγώ, οι αποδείξεις του παρελθόντος τα λένε. Μία άλλο τελεία μπορείτε να βάλετε. Να ολοκληρώσω. Πάνω σε αυτό, αν μου επιτρέπετε. Όχι, να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε, αλλά θα χαθεί μετά η αξία, δεν θα το πω. Όχι, όχι, δεν χάνεται η αξία, κύριε μου. Και εγώ θυμάμαι τον κύριο Μπλαχίν που είχε περάσει την προηγούμενη εβδομάδα από το ξενοδοχείο και ξέρεις τι με είπε, ρε Τάσο μου. Ότι όταν ήρθε προπονητής στην ομάδα της καρδιάς σου, τον πρώτο παίκτη που τον έστειλε στην κερκίδα ήταν ο τερματοφύλακας, λέει, σε εκείνο εκεί το διπλό. Τελικό κυπέλου, ρε φίλε. Έναν Κροάτι. Γιατί ρε Τάσο το κάνεις αυτό? Λοιπόν, άκουσε με λίγο. Καταρχήν πες μου άλλον. Άλλους οπαδούς, οδηγέ του Μπαρμπασάβα, που μπήκανε μέσα στους φανατικούς οπαδούς σας, δεν τους πείραξε κανείς και ανέρτησε πανό για να κάνει καζούρα στην πολίτη. Με λίγα λόγια, σας πιάσαμε κορόιδο. Σας χρησιμοποιήσαμε. Χρησιμοποιήσαμε τους πιο φανατικούς οπαδούς σας. Σας κάναμε, ρε παιδί μου, εισβολή με στη θύρα των Ολυμπιακών και σηκώσαμε πανό κατά του Άρη. Δηλαδή τέτοια τρέλα, άλλος λαός δεν σας πουλάει. Πέρα από ότι σας είχαμε 23 χρόνια αγκόμενες, η πιο γλυκιά αγκόμενα, η πιο όμορφη Ούρσουλα που είχα, η πιο γλυκιά Μπάρμπαρα, σου έκανα και καζούρα οπαδική, ρε φίλε, από το 1980. Δεν υπάρχει αυτή την καζούρα, την πλάκα που έχεις πάθει από το σύλλογο του ΠΑΟΚ. Θα τη θυμάσαι εσύ και τα εγγόνια σου ακόμα, οδηγέ τον Μπαρμπασάβα, το ξέρεις. Συγγνώμη, παρακαλώ. Στα 23 χρόνια, ρε Τασούλη μου, τι σου έχει μείνει? Σου έχει μείνει μόνο δηλαδή ότι εμείς χάναμε από τα Τέμπη, δηλαδή ήμασταν έτοιμοι από τα Τέμπη. Εσύ στα 23 χρόνια τι κέρδισες σαν ομάδα, σαν οπαδικό κίνημα? Κέρδισα μια πάρα πολύ όμορφη ανάμνηση. Σε έχει στιγματίσει το μια του πάρα του πολύ πόλου, όμορφη πρέπει. Ανάμνηση από ένα υπέροχο κορμί το οποίο το γλέντισα και μου έχει μείνει, ρε παιδί μου, χαραγμένο μες στην καρδιά μου. Δεν μπορώ να το ξεχάσω και το γεύτηκα προσφάτως, πριν μια εβδομάδα το γεύτηκα. Παρακαλώ, τελείωσες? Τελείωσα από την προηγούμενη Κυριακή, έχω τελειώσει εγώ βέβαια, αλλά επειδή μου δίνεις το δικαίωμα, μπορώ να ξανατελειώσω όποτε θες την κουβέντα. Γιατί εσύ έχεις στιγματιστεί οπαδικά, έτσι, και αφού σου θέλεις να το πάνε... Μα σου είπα, δεν έχω στιγματιστεί για μένα. Αυτή είναι η δική σου άποψη. Εγώ σου λέω, σου έκανα καζούρα και σένα και τους άλλους μαζί, παρέα. Σας γλέντισα εκεί πέρα μέσα. Τι άλλο να σου πω. Αλλά μην μιλάς εσύ τώρα για οπαδικό στιγματισμό που κάνετε εδώ και 15 χρόνια κερκίδα με το τηλεβόα και από το τηλεβόα βρίζετε τις μάνες και τα παιδιά των Παοξίδων. Η πιο δρασίδηλη, να πούμε, έχετε καταντήσει. Μην κάνετε τώρα σιγά. Δεν θέλω να σε πειράξω πιο πολύ, γιατί θα σε πληγώσω πολύ. Φιλαράκι, στο πάω πολύ λαό. Επειδή έχεις τον πόνο σου, μένεις και άλλη χρονιά χωρίς πρωτάθλημα. Σε άφησα άλλες δύο χρονιές προηγούμενες στο μικρό τελικό του κυπέλου. Είσαι και μείον 9. Καταλαβαίνω τον πόνο σου, ρε φίλε, και δεν είμαστε και κακοί άνθρωποι. Και κάτι άλλο. Έπειτα και 23 χρόνια σχέση, δεν μπορώ να την ξεχάσω. Θα σου φερθώ όμορφα. Δεν ξεχνιέσαι, ρε παιδί μου. Πού να ξεχάσετε, αγοράκι. Το καλύτερο, όπως ήθελες. Μπαλκόνι, καρέκλα, πατάρι, θερμοσύμφωνα, κουζίνα, αποθήκη, τίποτα δεν είναι. Παρακαλώ. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Ό,τι γουστάρεις. Γιατί άκουσα από τον οδηγό του γιου του κυρίου Σάβα ότι στην UEFA, δηλαδή η καινούργια ομοσπονδία της γειτονικής χώρας δηλώνεται σαν Μακεδονία. Εσύ που είσαι Μακεδονομάχος, θα ήθελα να σε ρωτήσω, στην επόμενη γιορτή της πόλης, 26 Οκτωβρίου, στην παρέλαση, θα επιτρέψει ο επόμενος δήμαρχος ή νομάρχης της Θεσσαλονίκης να παρελάσουν και οι παλέμαχοι Μακεδονομάχοι από εκείνη την εποχή που είναι κάποιοι εν ζωή ή απόγονοί τους? Και ποιος θα το ρωτήσει? Αυτό θα ήθελα ποιος θα το ρωτήσει. Αν επιτρέπετε να σου είπα την απάντησή μου. Ποιος θα το ρωτήσει? Το δήμαρχο ή το... Κανένα δεν θα ρωτήσουν οι Μακεδονομάχοι, αδερφέ. Ρωτήσει την κυρία Νοτοπούλου και την κυρία... Κανένα δεν θα ρωτήσουν οι Μακεδονομάχοι και είναι η Ιεροσυλία που ανοίγει σε αυτό το θέμα. Για αυτούς τους ήρωες, αδερφέ. Και κάτι ακόμα, ρε Τάσο μου, για την επόμενη εβδομάδα θέλω την απάντηση. Τη σημαία σου ορόσημο
τον καλοδοσφαιριστή σου στο μπάσκετ και αρχηγό σου για 12 χρόνια. Με ποια ομάδα πήρε πρωτάθλημα και με ποια ομάδα έπαιξε Final Four. Την καληνύχτα μου ρε Τασούλη. Γεια σου, στο γεια σου καληνύχτα στο μακρινό Μπιλμπάο. Αλλά εκεί στην Ιβηρική Χερσόνησο ρε παιδί μου, γιατί να έχει μείον 9 εδώ και αρκετό καιρό, δεν μπορώ να καταλάβω. Ενώ είναι μεσογειακή χώρα ρε παιδί μου. Γιατί να έχει μείον 9. Μείον 9 Μπαρμπασάβα μου. Λοιπόν, οδηγέ. Τα είπατε. Τα είπαμε. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα φίλε. Έλα φίλε. Δεν περίμενε λογικά. Στο μεθεπόμενο. Ούτε ο μεθεπόμενος. Πέσανε όλους, έριξε όλους. Πέσα, πάει ο... Έχει ένα δεκαλεπτάκι γεμάτο. 23-10-2-87 και 3 οχταράκια. Ξέρεις τι είναι να έχεις αφήσει αποθυμένο τον οπαδό του Ολυμπιακού με 23 χρόνια να τον έχεις γκόμενα. Δεν φεύγει αυτό ρε φίλε από πάνω του. Αυτό το στίγμα, επειδή δεν έχουν μάθει να τους ανοίγουν τις πόρτες και τα πόδια εδώ και 30 χρόνια όπου και να πήγαινα. Ο μόνος επιβήτορας που του επιβλήθηκε για 23 χρόνια και δεν θα τον ξεχάσεις ποτέ ο παδέ του Ολυμπιακού είναι ο Πανθεσσαλονίκης Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινοπολιτών. Τι να κάνουμε τώρα ρε παιδιά. Δεν ξεχνιέται. Σκέψου τώρα Ζάχωση να έχεις ένα ωραίο πλασματάκι και να το γλεντάς ρε φίλε, να ξέρεις για 23 χρόνια να το γλεντάς όπως γουστάρεις, να μην σου χαλάει χατήρι. Κάτσε έτσι, γύρνα έτσι, σκύψε έτσι. Κάνε με αυτό, κάνε με εκείνο. Ναι, βλέπω στα, ναι, αγάπη στα μου, παραδείγματα ναι, τα σεξουαλικού περιεχομένου. Ναι, παιδαρά μου. Είσαι ναι, επιβήτορά μου. Και έτσι θέλω. Και δεν χορταίνω, και άλλο θέλω. Και άλλο, μα. 13 χρόνια. Βάλε χ πάνω. 14ο χρόνο. Βασίλη, τι ναι, να κάνω. Σε παρακαλώ. Βάλε χ. Λίγο ακόμα. Ρε, εσύ 16 γίνανε τα χρόνια. 17, 18. Μα δεν μ' αρέσει. Το θέλω, γουστάρω. 23. Φτάνει. Έκρηξη. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Όχι μπουγάκι. 23. 23 χρόνια γλέντι. Όχι έκρηξη μπουγάτσα. Γλέντι. Και κοιτάξτε να το συνηθίσετε. Γιατί ναι, αρχίζει η δεκαετία ναι, της αυτοκρατορίας. Ο άλλος, της ασπρόμαυρης αυτοκρατορίας. Ο Βεζιτζής νούμερο 2. Πάμε στους φίλους. Καλησπέρα. Πάμε. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα. Χαίρετε. Το όνομά σου λέει. Θοδωρής. Έλα, Θοδωρή. Γεια σου Θοδωρή. Σ' ακούμε. Πάω ξύ, είμαι τηλέφωνο από τον εξωτικό εύωσμο. Γεια σου Θοδωρή. Εξωτικός εύωσμος. Ναι, πολύ εξωτικός. Πού έχει το εξωτικό εύος μας. Άμα πας λίγο πιο κάτω είναι ο Δροπόταμος. Εξωτικό. Εκεί να δεις τι εξωτικά φυτά. Καλά που έγινε και ο πεζόδρομος. Σε πάρουν οι αέριδες από εκεί να γίνεις καλά με τη μία. Καλά που έγινε ο πεζόδρομος εκεί πριν 20 χρόνια δεν πατούσε άνθρωπος ρε φίλε. Ποιος εύος μας. Πάρε παραπάνω. Ζάχο, εγώ το βλέπω το ματσάκι την Κυριακή 4-0. Σας έχω στείλει κιόλας το δελτίο μου. Δεν έριξα πολλά λεπτά, έριξα ένα δεκάρικο. Πού το στείλει. Ακριβές σκορ πιστεύω. Θα βγει. Το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να κάνει ο Άρης στο ΠΑΟΚ είναι να βάλει ένα γκολ. Ναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Γκολ θα σκοράρει ο Άρης. Το θεωρώ δεδομένο θα σκοράρει. Και μετά από αυτή την εμφάνιση που είδα του ΠΑΟΚ αμυντικά σήμερα, το θεωρώ δεδομένο θα σκοράρει ο Άρης. Τώρα πόσα, αν θα... Ήμουν ανάμεσα σε αυτά τα δύο σκορ. 4-0, 4-1. Εκεί πέρα, άμα μπορέσει και σκοράρει στην καλύτερη άμυνα του κόμματο του αθλήματο, μπράβο. Καλά, ο Απόλλων σκοράρει ο Άρης. Ο Απόλλων σκοράρει και έκανε άλλε τρει φάσει ο Απόλλων. Φασάρε, όχι φάσει. Ακριβώ. Τρεις όχι, αλλά μία έκανε. Ναι, ναι. Και κάτι άλλο, ρε Τάσο, ρε εσύ πού μας έφτασαν αυτά τα παιδιά, αυτή η ομάδα που μας έφτασε, να μην έχουμε άγχος από το 10. Ναι ρε φίλε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ στο 19, στο 18 μάλλον, αγανάκτησα, λέω 9 λεπτά χωρίς γκολ. Δεν γίνεται, έκλεισα τηλεόραση, ειλικρινά σου μιλά. Ναι, ναι, παράτησα μετά. Βαρέθηκα να κάνω και post στο Facebook μετά, στο 3-0 σταμάτησα. Ναι, λέω δεν γίνεται, με φάγατε όλη την μπαταρία. Μου φάγατε όλα τα megabytes. Και ξέρεις τι, βλέπω μία, μπορεί όλοι οι άλλοι να λένε ότι έχουμε πάρει το πρωτάθλημα και ξέρω εγώ. Εγώ βλέπω αρκετά στον περίγυρό μου, αρκετούς παοξίδες συνοπαδούς, οι οποίοι είναι τόσο προσγειωμένοι που με αυτές τις προσθήκες και με αυτή την ομάδα που έχεις κάνει, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο budget, πόσο προσγειωμένος είσαι που λες πριν το μάτς με τον Απόλλο να κερδίσω, το πιο δύσκολο μάτς. Και αυτό θα πηγαίνει μέχρι το τέλος της σεζόν. Θα το πω άλλη μία φορά. Έτσι, όχι ότι δεν είσαι καλύτερη ομάδα, όχι ότι δεν έχεις καλύτερους παίκτες κτλ. Σε 40 επισκέψεις στη Ριζούπολη έχεις 20 ήττες, 11 ισοπαλίες και σήμερα μόλις έκανες την ένα την νίκη σου. Τώρα θα μου πεις άλλη χρονιά φέτος. Οκ, εντάξει, δεκτή. Ακριβώς. Αλλά πέρσι νομίζω ναι, άφησα βαθμούς εκεί. Άφησε. Κουλουράκια Θεσσαλονίκης ήταν, 0-0. Σωστό. Που είχα να κερδίσω 6. 3-3, το θυμάσαι. Ναι, 6. Πότε?
Το 3-0-3-3. Το 2014. 0-3-0-3-3-3. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ναι. Έχω ένα ερώτημα που με βασάνισε, δεν σε τάσω. Πες το ρε φίλε να σου φύγει, εδώ είμαστε εμείς εδώ. Τώρα που έφυγε ο Πρίγιοβιτς, ποιος θα βάζει γκολ? Έλαντε. Έλαντε. Λοιπόν, με τον Ενρίκε και τον Ολιβέιρα, οι παίκτες που βάλανε γκολ μετά φυγή Πρίγιοβιτς είναι 13. Και τα γκολ είναι 28, 30. Τα γκολ είναι 30. Έρεση, απίστευτο. 30. Απίστευτο. Δεν γίνεται αυτό. Και βάζουν όλες οι γραμμές, έτσι. Επίθεση, κέντρο, άμυνα. Μόνο ο Πασχαλάκης δεν έχει βάλει γκολ. Άρα τι χτυπιόσασταν, ρε παιδιά, ότι φεύγει ο Πασχαλάκης. Χτυπιόμασταν, ρε φίλε, γιατί δεν περιμέναμε τέτοια αντίδραση. Δεν περιμέναμε. Είναι εβδομάδα πολύ. Ναι, εγώ είχα τις μαύρες μου, ειλικρινά. Ναι, πολύ κλάμα υπήρχε. Γιατί λέω, δεν γίνεται. Γιατί είχαμε δίκιο, ρε φίλε. Δεν γίνεται σε χρονιά που μετά 34 χρόνια πα να πάρει το πρωτάθλημα να διώξει το βαρύ σου όπλο. Ναι, το πολυβόλο σου έδιωξε. 4-0 το παίξες, φίλε, είπαμε, έτσι. Ναι, ναι, σωστό. Στο 8 λεπτό θα. Δεν το έχω επειδή το ζητήσατε. Ωραία, όχι, εγώ δεν ζήτησα αυτό. Εσύ τώρα έβαλες 10. Ναι. Έβαλες ακριβές σκορ. Εγώ δεν ζήτησα ακριβές σκορ. Εγώ είπα στον Άσο. Ακριβές σκορ, εντάξει. Στο 8 λεπτό θα το έχει σκίσει το δελτίο σου. Λες, Ναι. Στο 8 λεπτό δεν θα είσαι άγχος, θα το έχει σκίσει. Κοίταξε, κάτι με σκίσιμο θα έχει τώρα. Όντως, στο 8 λεπτό. Τώρα θα είναι, άμα θα σκίσει κανένα δελτίο ή τίποτα άλλο, θα το δούμε στο τέλος. Για να δούμε. Άντε να είσαι καλά, Γιάννα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σου, Γιάννα. Καλό βράδυ, Γιάννη. Στον επόμενο. Στους δύο τελευταίους, να πούμε, μην καλείτε. Δύο τελευταίοι. Okay. Καλησπέρα. Μακούς. Έλα, φίλε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Τι κομπλέξ έχουν αυτοί με τον ΠΑΟΚ? Ποιοι, ρε φίλε? Οι Φιλιππινέζες. Γουστάρουνε, ρε φίλε. Ποιος λέει, εσύ? Ποιο λέει, φίλε? Αυτοί το 6-0 που φάγανε από εμάς δεν πρόκειται να το φάγανε ποτέ. Όσα χρόνια και να περάσουν. Και μας κανένας πρόεδρος προηγουμένως που έλεγε αυτός, κανένας πρόεδρος δεν μας έβαλε κατήγια στη Λιβαδιά, να πούμε, κατάλαβες? Να παρατρέχουμε πίσω από τη Λιβαδιά. Εμείς και από τον Απόλλωνα θα χάσουμε αυτό. Δεν έχουμε κόμπλεξ, ρε. Πάντα είμαστε πρώτοι, ρε. Πάντα είμαστε πρώτοι σε όλα. Εμείς οι πρώτοι που κερδίσαμε την Μπαρτσελόνα, εμείς που οι μόνοι που κερδίσαμε εκκλέσικη ομάδα σε διπλό παιχνίδι μέσα στην έδρα τους ήμασταν εμείς. Και μόλις γινόταν δηλαδή, η κλήρωση να πούμε αυτοί εδώ πέρα παρακαλούσαν να κερδίσουν πάω για να πέσουν στους ομίλους. Και μόλις γινόταν δηλαδή, η κλήρωση, βρε καλώς τις Φιλιππινές. Μ' αρέσεις! Μ' αρέσεις, ωραίος. Είσαι ωραίος. Και τώρα μιλάνε 23 χρόνια όταν ανέβαινε ο Ολυμπιακός. Είσαι ο άνθρωπός μου, σου λέω. Άκου να δεις όταν ανεβαίναν και ερχόταν στη Θεσσαλονίκη, λέγανε, το ρωτούσαν τον Κόσκι. Ρε, τι θα πάνε να κάνετε πάνω. Λέει, από τη στιγμή που ανεβήκαμε σαν πλάνο, είμαστε 3-0 χαμένοι. Έτσι, καταλάβες. Έτσι. Και το όνομά σου θύμισε μου. Είμαι ο Σταύρος που σου πήρα για την άλλη φορά και σου είπα ότι εμείς θα τερματίσουμε, ο δεύτερος που θα βλέπει τα κακά μας θα είναι 12 βαθμούς πίσω. Γεια σου, ρε Σταύρο, γίγαντα, είσαι ωραίος. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Ακούω, ρε Σταύρο. Λοιπόν, αυτός ο Γλυκούλης, ο Μερέντας, πρέπει να τον κάνει, άκου, πρέπει να τον κάνει 50 εκατομμύρια ρήτρα, γιατί η επόμενη κίνηση που θα πάρει η Γιουβέντος μετά τον Ρονάλντο θα είναι ο Γλυκούλης, να ξέρεις. Ο Μερέντας. Έτσι, είναι παιχταράς. Τέτοιο παίχτη δεν είχαμε εμείς καμιά φορά. Εκτός τον Παρίδη, τον Μητσάρα και τον Φωτοκύρη και τον Δημήτρη του Σαλπικίδη. Ναι, ναι. Ακούς. Ακούω. Αυτός ο Μερέντας θα μπει σε εποχή. Αυτή εκεί κάτω. Ρε μας άκουσε ο Γιαννακόπουλος και τους πέταξε και στρίκες που τους λέμε Φιλιππινέζες. Ρε μάκα, δεν το πω. Βγήκα και Μολδαβέζος τώρα, έτσι. Πόσους βαθμούς πήρανε πέρσι τους Αγκοστίκ. Ναι, αλλά ΠΑΟΚ μας έγραψε με μικρά γράμματα στο Instagram. Ο Τράκης, ναι. Στην Φιλαράκη η πρώτη είδηση που ήταν ένα παγκόσμιο αγαπητό ήταν ότι η μόνη ομάδα που μπορούσε να πουλήσει πέφτει και προπονείται. Ομάδα ήταν. Ναι, ακούς Σταύρο, το έβαλε το Στριγκάκι, αλλά στα δύο αωράκια στην Κρήτη, στον τελικό, όταν τέλειωσε το μάτς, έμαθα ότι ο Τράκης ήταν λίγο καφέ το βρακάκι. Ρε Φιλαράκη μου, εμείς δεν είμαστε κομπλεξικοί, ρε φίλε. Το ξέρω, ρε Σταύρο, τι εμείς κομπλεξικοί, δεν είμαστε τίποτα. Ας τους να τραγουδάνε. Αφού ξέρουν ότι δεν μου λες. Έλα, ολοκλήρωσε με αυτό, έχει και άλλη γραμμή. Ξέρεις ότι έρχεται η Καθαρά Δευτέρα. Ναι, και τι θα γίνει, έχει λαγάνα. Όχι, αυτοί εκεί κάτω οι Φιλιππινέζες τι θα πετάνε. Χαρταετό. Γεια σου ρε Σταύρο, γίγαντα ρε, γεια ρε Σταύρο. Γεια σου ρε Σταύρακα. Να μας φέρεις λίγο από το τσιπουράκι που χτυπάς να πιούμε κι εμείς. Όχι, δεν πίνω φίλε, ούτε καθίσω, ούτε πίνω. Σοβαρά. Τίποτα. Πώς γίνεται αυτό? Ωραίος είσαι. Αυτόνομος που αυτοίζει με τίποτα, παοκάρα. Γεια σου ρε Σταύρο, γίγαντα, μ' αρέσεις. Το Δημήτρη τον Παρίδη,
τον Αρίσταργο, τον Κουντουκίδη και τον Μιτσάρο του Σαλπικίδη. Όλοι είναι πέθανε. Μόνο Σαλπικίδη. Άκου. Αυτοί σέρνανε οι Φιλιππινέζες προπονητής, όλοι οι προπονητές στην Εθνική, ήταν όντως. Έβγαλε 0-0 με την Αγγλία και πήγαινε φιλούσε τα δίχτυα. Έγινε ρε Σταύρακα, για χαρά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Πω από σαρδελόζου μου ήπια. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο για σήμερα, φίλο. Καλησπέρα. Που είπε, δεν πίνει, δεν καπνίζει. Καλησπέρα, μπράβο. Βάλε και το έκσταση να κλείνουμε σιγά σιγά. Έλα, έλα Καρτάση. Έλα. Γεια σου και σένα. Το όνομά σου άθες. Γνωστή φωνή. Ο Ατρόμητος. Απόλλων. Ο Απόλλων, συγγνώμη. Απόλλων. Γεια σου, γεια σου, Γιώργα. Έχουμε ξαναμιλήσει έτσι, με θυμάμαι. Ναι, Γιώργη, ναι, σε θυμάμαι. Σε θυμόμαστε. Εντάξει, τώρα τι να. Δεν υπάρχει κριτική για το. Εντάξει, νομίζω δεν χωράει να κάνω. Γιώργο, δεν να σου πω κάτι, γιατί θυμάμαι το σχόλιο μου μετά το Άρης, το Απόλλων Άρης 1-2. Αν θυμάσαι, σου είχα πει, είχες βγει την επόμενη μέρα νομίζω και σου είχα πει για κάποιους παίκτες του Απόλλων που μου είχαν αρέσει, έτσι. Ναι, ναι. Συνεχίζω και μου αρέσει αυτό στο αριστερό backfield του Απόλλωνα. Ναι, είναι καλός παίκτης. Είναι καλός. Και σήμερα με δύσκολο, με τον ΠΑΟΚ έπαιζε, έτσι. Ανεβάσματα. Κοίτα τώρα, ρε, εσύ, Γιώργο, πώς ξεχωρίζει. Παίχτες από ομάδες Β' Εθνική ο Ζάχος που ξέρει την κατηγορία. Απόλλων. Τι είναι. Β' Εθνική. Τι είναι, σήμερα με τον ΠΑΟΚ δεν έπαιζε. Τι είναι, ρε φίλε τώρα. Με τον ΠΑΟΚ δεν έπαιζε. Καλά, εσύ δεν είπες, είναι καταδικασμένος. Όχι, άλλο λέω. Έπαιζε με, ήταν πολύ καλός ενώ έπαιζε ιδίως με τον ΠΑΟΚ. Μετά τη φυγή η Καμπάλα, ο Απόλλων είναι καταδικασμένος. Λέω ότι. Έπαιζε. Να συγχωρέσει ο αδερφός ο Γιώργος, έτσι. Μα όχι, σωστό είναι αυτό που λες. Λέω ότι έπαιζε με δύσκολο αντίπαλο και ήταν πολύ καλός. Για τη δική σου την ομάδα, καλώς έρθει. Για τον ΠΑΟΚ που έχει ψηλούς στόχους σε Champions League και τέτοια, ούτε τι να τον κάνουμε αυτό. Ομάδα, είπα. Ούτε για την μπάλα να μας κουβαλάει. Δεν. Ναι, εντάξει. Έλα Γιώργο, έλα Γιώργο. Τέσσερα. Την αρχή ότι ο Απόλλων δεν είναι καταδικασμένος μετά τη φύγηση Καμπάλα, είναι καταδικασμένος, ήταν καταδικασμένος. Αμα γεμί δεν έλα και λιποθυμής θα σου πω εγώ. Έλα. Ήταν καταδικασμένος από τον Αύγουστο και από τις μεταγραφικές κινήσεις που γίνανε που ήταν δηλαδή τώρα απαράδεκτες. Έλα. Και από τη στιγμή που παίρνεις παίχτες τον Ιούνιο και τους διώχνεις τον Αύγουστο και κάνεις τέτοιου είδους σχεδιασμό και αλλάζεις τέσσερις προπονητές, δεν υπήρχε ελπίδα καμία. Έτσι. Η διοίκηση μίκρινε πάρα πολύ την ομάδα, έχει κάνει και διάφορα άλλα. Φίλε, είσαι από τις πιο καθαρές ομάδες του πρωταθλήματος πάντως. Η ομάδα είναι καθαρή, ναι. Έτσι. Είναι καθαρή. Είσαι καθαρή. Αυτό, δυστυχώς. Γιώργο, αυτό ισχύει. Μου το είπε ένας φίλος, ο Παοξής μάλλον, αυτός που είμαι στη δουλειά μαζί, ο Χρυσόστομος. Ναι. Ο Χρυσόστομος μου το είπε τέλος πάντων. Μου είπε ότι αν υπάρχει σε συμβόλαιο, δεν το ήξερα αυτό, αν είναι αλήθεια. Υπάρχει σε συμβόλαιο, στο συμβόλαιο που υπογράφουν οι ομάδες με την Super League. Εσύ είσαι 9 βαθμούς, έτσι. Αν δεν πάρεις 10 ή 11 βαθμούς, κάπου εκεί είναι το όριο, χάνεις το μισό συμβόλαιο. Δεν λέει. Κάτι δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν είναι ράδιο Αρβίλα, ένας μου το είπε αυτό. Ότι πρέπει να πάρεις κάποιον αριθμό πόντων η κάθε ομάδα για να πάρει όλο το συμβόλαιο. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ ξέρω ότι ακολουθεί το συμβόλαιο τη ΕΡΤ και στη Β' Εθνική. Τι να πω, δεν ξέρω. Αν είναι τα ράδιο Αρβίλα, δεν ξέρω. Αυτό είναι καθαρά δημοσιογραφικό. Εμείς δεν είμαστε δημοσιογράφοι. Ναι, και εγώ δεν το. Μπορεί να είναι και ράδιο Αρβίλα, μου το πέτσε, να σου πω, αλλά μου έκανε εντύπωση. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω. Έτσι, μια καλησπέρα πήρα πιο πολύ να σα πω, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει. Να είσαι καλά, ρε Γιώργα, ρε. Σήμερα με την ομάδα μου. Να σε ακούμε, να σε ακούμε, δεν έχει σχέση. Πήγε στο γήπεδο, πήγε. Βέβαια, έχουμε τα διαρχέ μα. Είχε λίγα παοξάκια, άκουγα εγώ. Είχε λίγα. Είχε στην απέναντι σειρά, ναι. Δυστυχώ υπάρχουν και κάποια προβλήματα εσωτερικά στην ομάδα με του φιλάθλου και τη διοίκηση. Μάλιστα. Τώρα αυτό σα έλειπε, όλα τα είχατε, αυτό σα έλειπε. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Να έχεις και φίλιο δηλαδή. Απλά η ομάδα είχε πέσει από την αρχή από το σχεδιασμό. Ήταν τραγικός ο σχεδιασμός της διοίκησης. Ήταν δηλαδή πράγματα φοβερά. Και μια ομάδα κιόλας που είχε και χρήματα. Δεν είναι ότι δεν είχε. Ποιος είναι πρόεδρος? Ο Βενέτης. Μονεβασιώτης. Τι είναι αυτός, φούρνος έχει? Φούρνος δεν έχει μόνο. Φούρνος. Καλά. Γεια σου ρε Γιώργα ρε, είσαι ωραίος, καλή εβδομάδα γορινά μου. Να σε ακούμε και δεν έχει σχέση η ομάδα που είσαι, την άποψή σου να πούμε. Πολύ ωραίος, πολύ ωραίος κυμπάρης. Έτσι, ωραίος. Άρα σε περιμένουμε τη Δευτέρα, τουλάχιστον σίγουρα τη Δευτέρα μετά την νίκη του Άρη, να βγεις να μας πεις την άποψή σου. Ναι. Αν θα είναι εδώ ο Τάσος, γιατί μπορεί να έχει πάθει κανένα κλακάς ο εγκέφαλός του και να έχει... Λέγε. Άμα λήξει 4-0, βέβαια, όπως λέει, θα έχω πάθει εγώ κλακάς. Λέγε αγοράκι. Εσύ τα λέω, εγώ δεν λέω τίποτα. Εσύ λες. Εσύ, εγώ αγοράζω. Εγώ αγοράζω, δεν λέω. Εσύ λες. Εγώ τι είπα. Εγώ αγοράζω. Μ' αρέσει που το πιστεύεις. Εγώ αυτό σε θέλω αισιόδοξο. Θέλω να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Άμα τα πραγματοποιήσω τα όνειρά μου. Έλα στην Τούμπα τώρα να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου όμορφα, ωραία. Έτσι. Δίκτυ θα έχει. Τι? Θα έχει δίκτυ. Πώς δεν έχει, και από τη μία αιστεία και από την άλλη. Δεν λες για δίκτυ τώρα τίποτα. Έχει ρε.
Θα έχει. Έχει σε όλο το, σε όλο το γήπεδο. Σε όλο το γήπεδο βάλαν δείκτη, σοβαρά μιλάς, δεν το πρόσεξα. Και δεν φαίνεται. Τι είναι, αόρατο. Άζαξ. Δεν φαίνεται, σου λέω. Ρε. Ωραία, τι δείχτη είναι αυτό, μπράβο. Είναι πολύ λεπτό. Είναι λεπτό δείχτη. Για να πιάσουμε του γάβρου. Το κλείνει και μαζεύει δύο κιλά γάβρου. Με τηλεκοντρόλ, ναι. Κατάλαβε. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε, πάμε στους υποστηρικτές. Πρώτος και καλύτερος, Πορκίτο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις. 15 ευρώ δώσα. Ξαναφάγαμε. Γιατί να τους στηρίξουμε τους ανθρώπους. Ναι, γιατί μας κεράσανε δύο φορές. Ακόμα, στηρίξουμε. Βέβαια, δεν θα πάμε κιόλας. Και θα πάμε και άλλα 500 να δώσουμε, γιατί το κατάλαβα. Έτσι, είναι special τα πάντα όλα. Έτσι. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Τα σάλια ήδη τα βλέπω τρέχουν ήδη του κυρίου. Ναι, άλλο είναι σαλιάρι Τρούλινγκ όμως. Ναι, εντάξει, πώς γίνεται εγώ αυτό. Το έβγαλα για τον εαυτό μου. Άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Ναι. Έξι σουβλάκια έφαγε. Άντε, να μην πω τώρα ποια σε περιμένει κάτω. Καμιά δεν περιμένει, παιδιά. Ναι. Ψέματα λέει. Ναι, καλά. Ψεύτες. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα μπέργκερς. Κλαμπ μενού με πολλές επιλογές για ένα ως τέσσερα άτομα, αλλά και ολόφρεσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολή και Δημητρίου 52 η διεύθυνση του Πορκίτο και το delivery ακούει στο 2310 520 555. Κατεβάστε την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και πάρτε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία και φυσικά το ταξίδι που κληρώνουμε 25 Φεβρουαρίου το Ψητοπολείο Πορκίτο μαζί με το LA Travel. Δύο είναι τα βήματα για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Like και follow σελίδα Γυράδικο Πορκίτο στο Facebook και δεύτερο tag το φίλο σου, την κοπέλα σου, οποιοδήποτε θέλεις και βάζεις, ποστάρεις το αντίστοιχο post στη σελίδα σου για τον διαγωνισμό. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ και το πρατήριο εγώ καυσίμων και διανομής πετρελαίου θέρμανσης του Ισακ Τεχλικίδη στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη. Τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας για το πετρέλαιο θέρμανσης στο 2310 611 256. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά. 2310 611 256, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, η δική σας εξυπηρέτηση, η δική μας ευχαρίστηση. Και τέλος, κλείνουμε με το κομμωτήριο Ανανέωση, εκεί που κουρεύεσαι μόνο με 5 ευρουλάκια. Καλά ακούσατε, δεν σας λέμε ψέματα. Αντρικό, γυναικείο και παιδικό κούρεμα, μόνο με 5 ευρώ. Στο κομμωτήριο Ανανέωση, Ανδρέα Παπανδρέου 225 στο γεφυράκι των Μετεώρων, πάνω στο κεντρικό δηλαδή. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας από αύριο το πρωί, 2310, σημειώστε το, 616-999, 616-999, ανανεωθείτε οικονομικά στο κομμωτήριο Ανανέωσης στη φίλη μας την Ποπή. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Αύριο το ραντεβού μας στις 8 η ώρα, σε 20 ώρες από τώρα δηλαδή, πρώτα ο Θεός. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4, ακολουθεί Γιώργος Αγόρας και εκπομπή Ζούγκλα. Έτσι κύριε Τρέγια. Τη Ζούγκλα θα γίνει. Τη Ζούγκλα θα γίνει. Από τον Τάσο, τον Ζάχο, τον Βασίλη, καλό βράδυ. Auf Wiedersehen.